Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Τι λες τώρα». Θα είμαστε μαζί για δύο περίπου ώρες και βέβαια θα δούμε την επικαιρότητα. Και θα ξεκινήσουμε με την πορεία της πανδημίας. Παραμένει η αγωνία για την εξέλιξη της καθημερινής αποτύπωσης των κρουσμάτων, με τον αριθμό τους να διατηρείται σε σταθερά επίπεδα, αλλά με τους καθημερινούς διαγνωστικούς ελέγχους να γίνονται με μειωμένη συμμετοχή. Αυτή η διάσταση της μικρής συμμετοχής, κύρια, προβληματίζει για τα ποσοστά του εμβολιασμού και τοπικά βέβαια, με το Δήμαρχο Καλαμάτας να καταγράφει την ανησυχία του. Δύο είναι τα στοιχεία που κυριαρχούν τοπικά στην Καλαμάτα. Προβληματισμός για την εξέλιξη της πανδημίας και ανησυχία από την χαλάρωση του ρυθμού των εμβολιασμών. Φέρω στο σώμα ότι η εξέλιξη της πανδημίας προφανώς ακόμα μας προβληματίζει. Το προηγούμενο διάστημα η περιοχή μας και το νοσοκομείο δέχτηκε μεγάλη πίεση. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι η χαλάρωση όσο αφορά τους εμβολιασμούς, καθώς η χειμώνας είναι μπροστά μας. Στην προσπάθεια ανάσχεσης της πανδημίας σε ό,τι έχει να κάνει με το μέρος ευθύνης της, η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας, όπως σημείωσε ο Θανάσης Βασιλόπουλος, κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Ως Δήμος συνεχίζουμε να πράττουμε ό,τι πρέπει, με ενημερώσεις, με ελέγχους, με υποστήριξη στο έργο των υγειονομικών δομών στο μέτρο δυνατήτων μας. Έχουμε διαθέσει, όπως ξέρετε, νοσηλεύτριες, έχουμε προσλάβει νοσηλεύτριες, έχουμε διαθέσει στην κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ, αλλά και τους χώρους που έχουμε διαθέσει για να υποστηρίξουμε αυτό το έργο. Το θετικό πάντως είναι ότι το επιδημιολογικό φορτίο, σύμφωνα και με τα δεδομένα μετρήσεων στον βιολογικό καθαρισμό, μοιάζει μειωμένο. Η στάση όσο αφορά το επιδημιολογικό φορτίο, όπως τουλάχιστον αυτό αποτυπώνεται μέσα από τις μετρήσεις και τα ευρήματα από τον βιολογικό και τα στοιχεία προκύπτουν, μοιάζουν καλά. Δίνοντας μάλιστα μια μείωση του υλικού φορτίου, σημαντική, είμαστε 13.000 αντίγραφα ιού. Αυτό φυσικά δεν πρέπει να μας κάνει να εφησυχάζουμε. Το έχω πει και στο παρελθόν, το επαναλαμβάνω, είμαστε εδώ ως Δήμος και όπου κουρθεί απαραίτητο θα βοηθήσουμε. Η αντιμετώπιση άλλωστε της υγειονομικής κρίσης, της πανδημίας, είναι υπόθεση όλων μας και προς αυτήν την κατεύθυνση θεωρώ ότι όλοι πρέπει να κινηθούμε. Ο κύριος Βασιλόπουλος πάντως στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα του εμβολιασμού και το ποσοστό που καταγράφεται και στη Μεσσηνία. Ότι δεν πρέπει ως περιοχή, ως νομός, να είμαστε υπερήφανοι για το ποσοστό εμβολιασμών. Ειδικά όταν όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι βαριά νοσούντες, οι συμπολίτες μας που χρήζουν μεγαλύτερης υποστήριξης, είναι άνθρωποι ανεμβολίαστοι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά στη δολοφονία του 54χρονου επιχειρηματία Ντίμη Κορφιάτη στην Ζάκυνθο, καθώς έχουμε την εξιχνίαση της υπόθεσης από την ελληνική αστυνομία. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος ο Κώστας Ογγελντής. Κώστα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, στην εξιχνίαση της άγριας δολοφονίας με τα Καλάζνικο που είχε γίνει το πρωί, να πούμε στις τελευταίες μας, στις 7 Μαΐου του 2021, στη Ζάκυνθο, με θύμα τον επιχειρηματία, τον Ντίμη τον Κορφιάτη, προχώρησε η ασφάλεια Αττικής σήμερα, Δέσποινα. Συνολικά, να σας πω ότι ταυτοποιήθηκαν 5 άτομα τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στο σχέδιο δολοφονίας επιχειρηματία έξω από την επιχείρηση, στο κέντρο της Ζακύνθου, όπου πυροβόλησαν ψυχρό τον Ντίμη Κορφιάτη. Θυμόμαστε ότι ο Ντίμης Κορφιάτης είχε πάει, Δέσποινα, τότε σε ένα γραφείο προκειμένου να κάνει κάποιες προσωπικές εργασίες. Τότε δύο άτομα με ένα αυτοκίνητο ενοικιασμένο πλησίασαν στο συγκεκριμένο χώρο και πυροβόλησαν και σκότωσαν εμψυχρό τον επιχειρηματία. Η εξιχνίαση, να σας πω, ότι έρχεται λίγους μήνες μετά, Δέσποινα, τη συλλήψη για τη δολοφονία της 37χρονης συζύγου, τον Ντίμη Κορφιάτη, της Χριστίνας Μουτσινιώτη, η οποία έχει γίνει στις 20... η σύλληψη των δραστών είχε γίνει στις 9 Ιουνίου του 2020 στη Ζάκυνθο. Να σας πω ότι με αυτή την εξιχνίαση, λοιπόν, κλείνει ο κύκλος και για τις δύο υποθέσεις, Δέσποινα. Μάλιστα. Για να πάμε τώρα, Κώστα, σε μια άλλη υπόθεση που έχει να κάνει με μια κλοπή. Η ηλικιωμένη, λοιπόν, πυροβόλησε τον κλέφτη. Τι ακριβώς έγινε? Χθες το βράδυ, Δέσποινα, η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε πως στο σπίτι της είχαν μπει διαρρήκτες, δράστες, προκειμένου να την ληστέψουν. Όταν τους αντιλήφθηκε, ήρθε σε ελεκτική αντιπαράθεση. Πήγε στο δωμάτιο που είχε το αεροβόλο όπλο του γιού της, που μας είπε ότι ζει στον Καναδά. Ήταν γεμάτο, Δέσποινα, και πυροβόλησε τον έναν από τους δράστες και τον πέτυχε στον ώμο. Λίγο αργότερα ειδοποίησε τις αρχές, πήγε στο χωριό η αστυνομία και κατάφερε να προχωρήσει και στη σύλληψη των δραστών λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι 90 χρονών, Δέσποινα, όμως κατάφερε να πυροβολήσει τον δράστη. Να σας πω ότι έχει τραυματιστεί πολύ ελαφρά στο μπράτσο, Δέσποινα. Δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η υγεία του ληστή. Επίσης, να σας πω ότι το όπλο κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές με τη γυναίκα σήμερα που πήγαμε στο σπίτι για ρεπορτάζ, Δέσποινα.
να μας λέει ότι θέλει το όπλο πίσω, γιατί έτσι νιώθει σιγουριά. Γιατί ζει σε ένα χωριό παραθαλάσσιο που τους χειμώνες Δέσποινα δεν έχει καθόλου κόσμο, μόνο τα καλοκαίρια έχει ζωή. Και στην ουσία ζει ολομόναχη, καθώς τα παιδιά της ζουν στο εξωτερικό. Και είχε το συγκεκριμένο αεροβόλο για ασφάλεια, όπως μας είπε Δέσποινα. Σούπερ γιαγιά θα λέγαμε, έτσι, Κώστα, η οποία βοήθησε να συλληφθούν και οι δράστες. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Για να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με το κτίριο των πρώην σχολών Παπαφλέσσα. Όπως γνωρίζουμε, το διοικητήριο της Καλαμάτας αναμένεται να ανακαινιστεί, να αναβαθμιστεί. Συνεπώς, για κάποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει οι υπηρεσίες να μεταστεγαστούν. Έτσι λοιπόν, πρόκειται να γίνουν εργασίες στο πρώην κτίριο των σχολών Παπαφλέσσα, προκειμένου να στεγαστούν εκεί προσωρινά οι υπηρεσίες αυτές. Το κτίριο, έτσι να πούμε, ότι ανήκει στο Δήμο Καλαμάτας. Έτσι λοιπόν, στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος, ο κ. Βασιλόπουλος, έτσι να πούμε ότι ήταν ενωτικός ως προς την αξιοποίηση του κτιρίου και βέβαια είπε ότι θα πρέπει να στεγαστούν προσωρινά οι υπηρεσίες. Ωστόσο, το συγκεκριμένο κτίριο θα πρέπει να δοθεί προς χρήση στους πολίτες, είναι των δημοτών και πρέπει να γίνει έτσι ένας πολιτιστικός πυλώνας. Αρκετές είναι οι διαστάσεις όλες αυτές τις μέρες γύρω από το ζήτημα που έχει ανακύψει με τις σχολές Παπαφλέσσα και τη μετακίνηση εκεί των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της προοπτικής για το νέο διοικητήριο. Η πρώτη αντίδραση ήρθε χθες, στην μετά από καιρό διαζώση συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, με τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο να επισημαίνει πως η σημερινή κατάσταση του κτιρίου δεν τιμά κανέναν και πως αυτό ανήκει στο Δήμο. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλο τρόπο, αποτελεί προφανώς δημόσια περιουσία. Ή αν θέλετε μια περιουσία που ανταποδοτικά οφείλει να είναι προς την τοπική κοινωνία. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, προφανώς όλοι συμφωνούμε ότι η σημερινή κατάσταση των πρώην σχολών δεν τιμά κανένα. Τώρα σε ποιον ανήκει? Ανήκει στο Δήμο Καλαμάτας. Στο κτηματολόγιο αναφέρεται στο Δήμο Καλαμάτας όλο το οικοδομικό τετράγωνο ξεκάθαρα. Την ερώτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα κατέβησε ο επικεφαλής της Μίσονος Μειοψήφιας, Βασίλης Κοσμόπουλος. Είναι ότι ο Δήμος έχει ένα τμήμα, οφείλει να διεκδικήσει ένα κομμάτι από τη σχολή Παπαφλέσσα. Δεν είμαστε στο να διεκδικήσουμε εντελώς, είμαστε τη σχολή, είμαστε στην νέα κατεύθυνση, να καθίσουμε να συζητήσουμε με το επιμελητήριο για να βρεθεί μεταξύ μας η βέλτιστη δυνατή λύση. Ο κ. Βασιλόπουλος στάθηκε ενωτικά στην προοπτική της προσωρινής μεταφοράς των υπηρεσιών, δίνοντας το στίγμα για το πώς οραματίζεται την αξιοποίηση του κτιρίου, τονίζοντας πως επιθυμεί τη συνεργασία για την επόμενη μέρα. Έχουμε μια ανάγκη εξυπηρέτησης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. Μια ανάγκη στέγασης, όπως όλοι γνωρίζετε, ότι το διοικητήριο πάει προς ανακατασκευή. Αυτό το ξέρουμε νομίζω. Αυτά γίνονται. Και ας μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγα χρόνια, πριν την ολοκλήρωση του νέου Δημαρχείου, στεγάζονταν εκεί οι υπηρεσίες του Δήμου. Τεχνική υπηρεσία, πολυδομία, τα θυμόμαστε αυτά όλοι καλά. Κλείνω λέγοντας ότι το κρίσιμο είναι οι πρώην σχολές να αξιοποιηθούν. Να γίνουν όταν πρέπει ένα ζωντανό κύτταρο, είτε με τη μετατροπή τους σε κέντρο έρευνας, τεχνολογίας, καινοτομίας, είτε εξυπηρετώντας άλλες ανάγκες που θα έχουν αναπτυξιακό πρόσημο. Άλλες ανάγκες. Και βέβαια, όχι γραφεία. Έτσι, και βέβαια όχι γραφεία. Και η θέση του Δήμου είναι διαχρονική και ξεκάθαρη. Ανήκει στο Δήμο Καλαμάτας, αλλά δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει στους δημότες. Και πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε να το αξιοποιήσουμε. Εμείς δεν θέλουμε να το πάρουμε από το επιμελητήριο. Να συνεργαστούμε θέλουμε για να το αξιοποιήσουμε προς όφελος του Δήμου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε λίγες ημέρες έχουμε και κακοκαιρία, έτσι, και έχουμε και το χειμώνα μπροστά μας και φυσικά από εδώ και στο εξής θα λειτουργούν τα καταστήματα εστίασης σε κλειστούς χώρους και βέβαια θα λειτουργούν με κανόνες. Να πούμε όμως ότι και αυτή τη στιγμή λειτουργούν με κανόνες και ένα βίντεο και κάποιες φωτογραφίες στο Facebook ήταν η αιτία να πάει η αστυνομία και να επιβάλλει πρόστιμο σε ένα καταστηματάρχη στην Πάτρα. Είναι μαζί μας η συνάδελφος η Έφη Καρούνια να μας πει περισσότερο για το θέμα, αλλά να μας πει και το τι προβληματίζει τους καταστηματάρχες. Έφη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι έτσι είναι. Το περασμένο Σάββατο, σε νυχτερινό κλαμπ της Πάτρας, μπήκαν αστυνομικοί της ειδικής ομάδας ελέγχων της αστυνομικής διεύθυνσης Αχαΐας, επέβαλαν πρόστιμο στον υπεύθυνο του καταστήματος, τον οποίον και συνέλαβαν
και έκλεισαν, έβαλαν και λουκέτο για 7 ημέρες στο κατάστημα. Οι θαμώνες διασκέδαζαν και μάλλον είχαν ξεχάσει τα μέτρα κατά του κορονοϊού. Έτσι λοιπόν έκαναν αρτή στο Facebook και στο Instagram και ανέβασαν βίντεο και φωτογραφίες. Εκεί φαινόταν ότι υπήρχε συνωστισμός και υπήρχαν και αρκετοί όρθιοι. Γι' αυτό λοιπόν επιβλήθηκε το πρόστιμο και το λουκέτο. Από την πλευρά του καταστηματάρχης, ο υπεύθυνος του καταστήματος είπε ότι είχε γίνει ο απαραίτητος έλεγχος κατά την είσοδο των θαμώνων στο κατάστημα. Κάποια στιγμή ο DJ έβαλε κάποια τραγούδια που ξεσήκωσαν τον κόσμο που ήταν εκεί και σηκώθηκαν και ήταν όρθιοι στα τραπέζια τους και όχι στην πίστα. Βέβαια κάπου κανείς δεν ξέρει που είναι η αλήθεια, κάπου στη μέση θα πρέπει να είναι. Mm-hmm. Όμως προβληματίζονται ιδιαίτερα τα μέλη του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής για το πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τον χειμώνα. Ήδη έχουμε αρκετά καταστήματα πλέον να λειτουργούν στους εσωτερικούς χώρους, ακόμη και στα καφέ, καθώς η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει και να μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Γίνονται οι έλεγχοι, αλλά από εκεί και πέρα οι καταστηματάρχες δηλώνουν ότι δεν μπορούν να είναι υπεύθυνοι για την συμπεριφορά των θαμώνων μέσα στο κατάστημα. Έχουμε πριν από λίγο βγήκε και μια ανακοίνωση για τα κλαμπ και τα κέντρα διασκέδασης από τον ΣΚΕΑΝΑ. Σημειώνουν λοιπόν ότι από το καλοκαίρι είχαν επισημάνει ότι όταν έρθει η ώρα να ανοίξουν τα κλαμπ και τα κέντρα διασκέδασης στους εσωτερικούς χώρους, θα είναι αδύνατο να μπορέσουν να ελέγξουν τους πελάτες και οι ίδιοι πελάτες να προσαρμοστούν και να είναι καθήμενοι. Ζητούν λοιπόν από τη στιγμή που οι εσωτερικοί χώροι ανοίγουν με πλήρως εμβολιασμένους, ζητούν να είναι αυστηρός ο έλεγχος κατά την είσοδο, αλλά να μην υπάρχει κανένας άλλος έλεγχος και περιορισμός μέσα στο εσωτερικό του καταστήματος. Και σημειώνουν λοιπόν ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα αυτά τα μέτρα, γιατί θα πρέπει οι χώροι αυτοί πια να είναι βιώσιμοι, να οι εμβολιασμένοι να απολαμβάνουν τα προνόμια που τους είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, και σημειώνουν ότι δεν αντέχουν ούτε μία μέρα κλεισίματος, Δέσποινα. Ο προβληματισμός λοιπόν είναι έντονος. Mm-hmm. Ζητούν διευκρινήσεις για το πώς θα λειτουργούν οι εσωτερικοί χώροι και θέτουν το ερώτημα: οι εμβολιασμένοι απαγορεύεται να χορεύουν? Οι εμβολιασμένοι απαγορεύεται να είναι όρθιοι στο εσωτερικό των καταστημάτων? Σε αυτά βέβαια θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις, γιατί όπως είπαμε ο ένας χώρος ανοίγει μετά τον άλλον και όλοι οι πολίτες επιθυμούν να ξαναμπούν στην καθημερινότητά μας και στου προ-κορονοϊού συνήθειές μας, Δέσποινα. Έτσι ακριβώς είναι, Έφη, και βέβαια είναι... Αυτά πρέπει να διευκρινιστούν από την πολιτεία, να γνωρίζουν και οι επαγγελματίες, οι οποίοι καλούνται πλέον να κάνουν και τους ελέγχους στην είσοδο των καταστημάτων. Είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτό και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί και πρέπει από εκεί και πέρα να δοθούν έτσι και απαντήσεις στα ερωτήματα που έθεσαν οι επαγγελματίες. Έφη, να σε ευχαριστώ. Και να πούμε, Δέσποινα, ότι στην Πάτρα και τουλάχιστον στα κεντρικά, ακόμη και στα καφέ, έλεγχος γίνεται. Mm-hmm. Όταν πρέπει κάποιος να μπει στο εσωτερικό του καταστήματος και να καθίσει. Έχει οι έλεγχοι από την πλευρά των καταστηματαρχών και των υπευθύνων των καταστημάτων γίνονται. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας και ποια είναι και τα προνόμια ως εμβολιασμένοι πλέον. Ναι, βέβαια. Θέτουν ένα σημαντικό ερώτημα, Έφη, γιατί όταν λέμε ότι στους εσωτερικούς χώρους θα είναι εμβολιασμένοι, συνεπώς είναι και ένα προνόμιο για αυτούς. Πώς θα κινούνται μέσα στο χώρο,
Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί πραγματικά, γιατί όλα αυτά στο τέλος έχουν και επιπτώσεις αν δεν τηρούνται όπως ακριβώς πρέπει. Βέβαια. Είναι όλα αυτά που πρέπει να ξεκαθαριστούν, γιατί πραγματικά δεν είναι υπερβολή αυτό που λένε οι καταστηματάρχες, ότι δεν αντέχουν ακόμα μία ημέρα κλεισίματος. Και βέβαια, πώς να αντέξουν, Έφη, τόσο καιρό ήταν υπολειτουργούσαν, μόνο το καλοκαίρι λειτουργήσαν αυτοί που ήταν σε εξωτερικούς χώρους. Να σε ευχαριστήσουμε, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Και τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι. Τις εικόνες αυτές τις βλέπουμε όλοι μας και είναι εικόνες που βλέπουμε έξω από τις τράπεζες. Σχηματίζονται καθημερινά ουρές, γιατί πραγματικά για να μπει κάποιος μέσα στην τράπεζα θα πρέπει να έχει το ραντεβού του, θα πρέπει να τηρούνται κάποια μέτρα ή αποστάσεις, να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ατόμων που θα μπαίνει μέσα στις τράπεζες. Ωστόσο, πολλές φορές οι πολίτες που περιμένουν απ' έξω εξοργίζονται, γιατί είτε περιμένουν στον ήλιο, είτε περιμένουν στη βροχή, είτε περιμένουν στο κρύο από εδώ και πέρα. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Από απελπιστική ως αφόρητη είναι η κατάσταση που επικρατεί έξω από τις τράπεζες, τις οποίες οι πελάτες, χωρίς να μπορούν να κρατήσουν τις απαραίτητες αποστάσεις, περιμένουν εκτεθειμένοι για ώρα να έρθει η σειρά τους. Έχει τύχει να περιμένω και μισή ώρα και να έχω φύγει. Έχουν μειώσει και το προσωπικό. Δηλαδή μπαίνουν 3 άτομα μέσα, 3-5 πόσο επιτρέπεται, και τα εξυπηρετεί ένα άτομο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ανοίγουν. Κανένας δεν είναι στο μηχάνημα. Η πόρτα κλειστεί, ένα άτομο μέσα. Καταθέτουμε τα λεφτά μας, μας δίνουν 0% και μας τα δανείζουν με 50%-40%. Λοιπόν, κλεψιά καθαρή. Τώρα έχουμε το πρόβλημα αυτό. Εγώ τώρα δεν είμαι τόσο πολύ εγγράμματος. Θέλω να δω πόσα λεφτά μπαίνουν από τα εισοδήματα κτλ. Καταργήσαν τα βιλιάρια. Τι θα γίνει τώρα, πώς θα ενημερωθώ εγώ? Μπορεί να, συγγνώμη, ένα τιμολόγιο μπορεί να μην το περάσει από τα ΣΥΚΑ, περίπου από το λάδι κτλ. Θα το χάσω. Πώς θα ενημερωθώ, πρέπει να ψάξω κτλ. Πέρα από την αναμονή, χωρίς συνήθως αποτέλεσμα, πολλοί πελάτες κατακέλνουν πως δεν μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με υπαλλήλους των τραπεζών. Δεν σηκώνω τηλέφωνα και βλέπω κόσμο. Παίρνω το e-banking και μου έχουν όλα τα τραγούδια. Δεν είναι αυτή η κατάσταση, απαράδεκτη. Εδώ και 10 μέρες προσπαθώ να επικοινωνήσω με την τράπεζα. Δεν θα πω όνομα ποιες τράπεζες. Γιατί θέλω να ανοίξω λογαριασμό για τον πατέρα μου που είναι με κοινωνικά προβλήματα, με πλήρη εξουσία. Ο συμβολιογράφος μου έχει πει ότι δημιουργούν πρόβλημα οι τράπεζες. Δεν μου απαντάει καμία τράπεζα εδώ και 10 μέρες για να κλείσω ραντεβού και να με ενημερώσει και στο έτοιμά μου. Οπότε θα πάω εγώ με το συμβολιογράφο εκεί, με το πλήρη εξουσία μάλλον, και μπορεί και να μου πούνε ότι δεν μας κάνει. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ας κάνουν ένα τηλεφωνικό κέντρο. Να σε εξυπηρετούν κατά τόπους. Αυτό το πράγμα με τα τηλέφωνα δεν γίνεται. Και άμα θέλετε να πάρω και μπροστά σας τώρα, είμαι σίγουρος ότι θα απαντήσουν. Το βλέπεις, το βγάζει πια είναι πάνω. Δεν είναι ανάγκη να το δείξουμε. Σε λίγο θα μου κλείσει τη γραμμή, κοίτα να δεις. Το πόσο καιρό σημαίνει? Εγώ προσπαθώ 10 μέρες. Τώρα άλλοι πόσο προσπαθούν δεν ξέρω τι να σου πω. Και το θέμα δεν είναι για μένα. Εγώ θα τη βγάλω την άκρη. Απλά επειδή είναι ότι πρέπει να καταθέσω όλα τα χαρτιά για τον πατέρα μου μέσω πλήρη εξούσιου, πιστεύω ότι θα πάω εκεί και θα μου πούνε: ξέρετε κάτι, δεν μας κάνει. Οι πελάτες καθημερινά ξεπερνούν τα όρια τους, καθώς έχουν την πρόθεση να είναι τυπικοί, όμως ούτε αυτό δεν μπορούν. Μετά σου λένε: α, πλήρωση μπορείς να πληρώσεις, περνάνε μέρες. Πρέπει να χάσεις πόσα μεροκάματα για να. Απελπιστική κατάσταση. Έχω δουλέψει στο σύστημα και ξέρω. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση αυτή. Βλέπεις κόσμο, περιμένει. Κορονοϊός, καύσωνος, αυτά. Γιατί δεν βάζεις άτομα να εξυπηρετήσουν? Ξέρουμε ότι μπορούν και επικουρικά να έχουν. Πάλι 2-3 ταμεία, άνοιξε την πόρτα, ρώτησε. Αν θέλει κάποιο ένα συνάδελφο, μπορεί να κάθεται ένα πελάτη στο συνάδελφο 3 ώρες και ο άλλο να στέκει. Εγώ τώρα έχω έρθει εδώ για τη μαμά μου που είναι υπερήλικας. Πώς θα εξυπηρετηθεί αυτή η γυναίκα? Τώρα έχουν βρει λόγω του κορονοϊού, ξέρω εγώ. Εντάξει, άμα πας με τη μάσκα σου, ένα εδώ, άλλο εκεί. Γίνεται η δουλειά, έτσι είναι. Εντάξει. Λίγο ήλιο, λίγο η βροχή, λίγο αέρα. Τι να σου πω. Εντάξει, και τον ήλιο πες τον παλεύεις, κάνεις και μια βεντάλια. Μετά με τη βροχή τι θα γίνει, δηλαδή είναι λίγο. Τουλάχιστον αφού είναι η κατάσταση έτσι, θα έπρεπε να υπάρχει κάποια προστασία. Αν θα αρχίσει να βρέχει, δεν θα έπρεπε. Εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες, περιμένοντας για πολλή ώρα στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πελάτες των τραπεζών ζητούν απλά το αυτονόητο.
να ενεργοποιηθούν και να βάλουν τα άτομα να δουλέψουν. Έχω δουλέψει στο σύστημα και ξέρω πώς έχει βγει η ψυχή μου μέσα σε αυτά τα γραφεία και σε αυτά τα κισέ. Δουλεύαμε, δεν κοροϊδεύαμε τον κόσμο. Τώρα βρήκαμε τον κορονοϊό και τα φορτώσαμε. Όχι, αλλά και ο κόσμος, ο υπερήλικας, ο άρρωστος. Ο... Και με τη μάσκα με στον καύσωνα δεν γίνεται, αγάπη μου. Πρέπει να βάλουν άτομα να δουλέψουν. Να πάω μέσα να κάνω τη δουλειά μου και να φύγω. Τα άτομα μέσα να εξυπηρετήσουν τον κόσμο γιατί μας πίνουν το αίμα. Σας λέω και πάλι, αν καταθέσω λεφτά, τι μου δίνει. Αυτοί γιατί τα λεφτά τα δίνουν όταν τα δανείζουν με υπερβολικούς στόχους. Πρέπει να τους βάλει κανένα χέρι. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ψηφοποιήσει όλο το σύστημα σε όλο το δημόσιο τομέα. Καλό θα ήταν με κάποιο τρόπο να γίνει και στον ιδιωτικό με τις τράπεζες. Δηλαδή όλη αυτή η παρουσία. Πρέπει τι, δηλαδή βλέπεις τώρα ανθρώπους 90 χρόνων και περιμένουν να κάνουν ακόμα μια ενημέρωση που είμαστε το 2021 να το βλέπεις από το κινητό. Ίσως θα ήταν καλύτερο να μειωθεί λίγο η γραφειοκρατία στις τράπεζες. Εγώ αυτό πιστεύω γιατί όσο να τσέπεις σκέπτομαι και συχνά και είναι λίγο ταλαιπωρία. Ας περιμένουν μετά, παίρνουν τηλέφωνα ή να πληρώσετε. Μα πώς, ο άλλος έχει δουλειά. Κάθε μέρα αυτό το πράγμα, όχι τώρα. Ένα σημαντικό αθλητικό έργο εγκαινιάστηκε στο Άργος. Πρόκειται για το Δημοτικό Κολυμβητήριο και μάλιστα εγκαινιάστηκε παρουσία του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Λευτέρη Αυγενάκη. Είναι μαζί μας η συνάδελφος η Κατερίνα Κουρτέλη να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Έτσι όπως το λες είναι, χθες είχαμε μία, κατά έναν τρόπο θα την έλεγα, γιορτή στο Άργος, δεδομένου ότι το όνειρο πολλών χρόνων των Αργίων έγινε πραγματικότητα. Ο Δημήτρης ο Καμπόσος το είχε βάλει στόχο εδώ και αρκετά χρόνια και έτσι έχουμε τώρα πλέον ένα κολυμβητήριο κόσμημα θα λέγουμε εξαιρετικών προδιαγραφών όπου εχθές εγκαινιάστηκε ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Αργολίδας ο κύριος Νεκτάριος με κάποιους ιερείς έκανε τα εγγένεια του έψαλε τον αγιασμό, έκανε τα εγγένεια του κολυμβητηρίου ενώ παρευρίσκεται όπως είπες ο Υφυπουργός Αθλητισμού ο Λευτέρης Αυγενάκης αλλά και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος ο κύριος Σταγαράς. Ο κύριος Νίκος Σταγαράς. Επίσης ήταν ο Κώστας Βλάσης από το γειτονικό νομό που ήταν υφυπουργός εξωτερικών, τώρα πλέον δεν είναι βέβαια, αλλά παρευρίσκεται και φυσικά ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Παναγιώτης ο Νίκας, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Γιάννης ο Μαλτέζος, η Αντιπεριφερειάρχη Συνδεματική της Πελοποννήσου, ο κύριος Κοινοχωρίτης και ο κύριος Ματζούνης. Ήταν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον η παράταξη του Δημήτρη του Καμπόσου και άλλοι βέβαια, καθώς και άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι και δημοτικοί σύμβουλοι. Και όλοι μαζί πραγματικά πήγαμε μέσα στο κολυμβητήριο και έγινε μια πραγματική γιορτή. Δεν παρέλειψε ο Δημήτρης ο Καμπόσος να πει ότι έκανε πραγματικότητα το όνειρο των Αργίων πολλών ετών, όμως δήλωσε ότι το κολυμβητήριο αυτό θα είναι ανοιχτό για όποιον θέλει πραγματικά να κάνει κάποια διοργάνωση δεδομένου, ότι πραγματικά μας εντυπωσίασαν, Δέσποινα, τα κορίτσια της Καλλιτεχνικής Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης, που έκαναν εξαιρετικές φιγούρες μέσα στο νερό και εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους. Έτσι, υποσχέθηκε ο Δημήτρης ο Καμπόσος ότι οποιοδήποτε θέλει να κάνει διοργάνωση, η εθνική μας ομάδα ή οποιοδήποτε, ότι είναι ευπρόσδεκτες, το κολυμβητήριο θα είναι ανοιχτό για όλους για να μπορούν έτσι να κάνουν το μπάνιο τους και να απολαμβάνουν γενικότερα τις ωραίες πραγματικά στιγμές μέσα στο κολυμβητήριο. Υπάρχουν βέβαια, είναι στελεχωμένο με προσωπικό, όπου υπάρχουν και παιδιά τα οποία ήδη γυμνάζονται και θα μπορούν βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου να πούμε ότι θα είναι ανοιχτό όλο το χρόνο. Με πισίνα στους 24 βαθμούς αυτό έχει εξασφαλιστεί ενεργειακή επάρκεια από φωτοβολταϊκά και άλλα συστήματα και έτσι θα είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους Αργίους και για όλους βέβαια όσους θέλουν να απολαύσουν την τόσο όμορφες ιδιότητες του νερού της πισίνας, Δέσποινα. Μάλιστα, ένα πολύ σημαντικό αθλητικό έργο έτσι για το πραγματικά Άργος. Εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικό και μάλιστα έγινε και με αυτοχρηματοδότηση. Δεν μπήκε σε κάποιο πρόγραμμα κλπ. Απλά εξοικονόμησε χρήματα ο Δήμος Άργους Μικητών και κατόρθωσε να φτιάξει αυτό το κόσμημα. Πραγματικά η περιοχή. Βέβαια, ο Δημήτρης ο Καμπόσος δεν παρέλειψε να ζητήσει από τους παρευρισκόμενους να βάλουν πλάτη που λέμε έτσι απλά, ώστε να φτιαχτεί ένα κλειστό γυμναστήριο δίπλα ακριβώς που υπάρχει πολλής χώρος και να διαμορφωθεί ο εξωτερικός χώρος για να είναι πραγματικά όλο μαζί ένα αθλητικό κέντρο για το Δήμο Άργους Μικητών. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Για να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κάτι διαφορετικό, γιατί εχθές ήταν η Παγκόσμια Μέρα των Ζώων και βέβαια έρχονται στην επιφάνεια και στη σκέψη μας κάποια ατυχήματα που έχουν γίνει σε παιδιά από ζώα. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μιλάει για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων και είναι μαζί μας η κυρία Έλενα Πισημίση, συντονίστρια προγραμμάτων Σωματείου Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος. Καλησπέρα σας, κυρία Πισημίση. Καλησπέρα σας. Κυρία Πισημίση, πραγματικά έτσι με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα των Ζώων μας έρχονται στο μυαλό κάποια παιδικά ατυχήματα που έχουν γίνει. Δεν είναι πολλά, ωστόσο συμβαίνουν. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα προκειμένου να προφυλαχτούμε από αυτά. Τι πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε? Όπως είπατε και εσείς, δεν συμβαίνουν συχνά ατυχήματα που προέρχονται από τα ζώα. Ωστόσο, όταν συμβαίνουν είναι πολύ δυσάρεστα και πολλές φορές προκαλούν στα παιδιά φοβίες που τους ακολουθούν για όλη τους τη ζωή. Γι' αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουν τα παιδιά ότι μπορούν να αποφύγουν έναν τραυματισμό από κάποιο ζώο, αρκεί να σέβονται τις ανάγκες και τις συνήθειές τους και να προσέχουν τον τρόπο με τους οποίους συμπεριφέρονται. Κύριε Πισημίση, ναι. Παρακαλώ. Ναι, τα ζώα λοιπόν ουσιαστικά πρέπει να μάθουμε πρώτα πότε επιτίθενται, να πούμε στα παιδιά, να τα ενημερώσουμε ότι τα ζώα συνήθως επιτίθενται όταν είναι άρρωστα ή όταν προστατεύουν τα μικρά τους ή την τροφή τους ή γενικά όταν αισθάνονται ότι απειλούνται. Και βέβαια θα πρέπει να ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγουμε το κατοικίδιο για τα παιδιά μας, γιατί πολλές φορές οι γονείς ακούνε τι λένε τα παιδιά τους, δηλαδή θέλουμε ένα ζωάκι. Από εκεί και πέρα όμως δεν πρέπει να γίνει και σωστή επιλογή του ζώου που θα βάλουμε στο σπίτι μας? Ναι, πολύ σωστά. Καλό είναι να επιλέγουμε το κατάλληλο είδος κατοικίδιου σε συνάρτηση με την ηλικία του παιδιού. Για παράδειγμα, οι σκύλοι συνήθως είναι πολύ πιο ανεκτικοί και υπομονετικοί σε σχέση με τις γάτες. Με τα μικρά παιδιά, ειδικά αν ανήκουν σε κάποια μεγαλόσωμη φυλή. Οι φυλές τόι που λέμε, που είναι τα σκυλάκια που είναι πολύ μικρόσωμα, είναι ιδιαίτερα αντελικάτες και νευρικές, γι' αυτό και συμβιώνουν καλύτερα με παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών, που είναι σε θέση να ελέγξουν την κίνηση και το παιχνίδι τους. Άρα, συνεπώς, πρέπει να διαλέγουμε τέτοια ζώα, να επιλέγουμε τέτοια ζώα για να τα έχουμε ως κατοικίδια. Και βέβαια, εκτός από αυτό, συνήθως κάνουμε κάποιες εκδρομές στη φύση. Από εκεί και πέρα, τι πρέπει να προσέχουν τα παιδιά μας και τι πρέπει να προσέχουν και οι γονείς, βέβαια, να τα προστατεύσουν? Αν συναντήσουμε άγρια ζώα στη φύση που λέτε και εσείς που πάμε εκδρομές, δεν πρέπει να πενικοβληθούμε και να φωνάξουμε ούτε να επιτεθούμε στο ζώο. Εάν απομακρυνθούμε με ηρεμία, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα μας ενοχλήσει το ζώο. Επίσης μαθαίνουμε στα παιδιά να αναγνωρίζουν τα δηλητηριώδη έντομα και τα ερπετά που τυχόν μπορεί να υπάρχουν, ώστε να μπορέσουν να τα αποφύγουν. Επίσης, αποφεύγουμε να βάζουμε τα χέρια κάτω από τις πέτρες ή σε χαραμάδες και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί τα έντομα και τα ερπετά φωλιάζουν συνήθως εκεί, σε τέτοια σημεία. Επίσης, αποφεύγουμε να περπατάμε ανάμεσα σε ψηλά χόρτα το καλοκαίρι. Αν χρειαστεί, κάνουμε κάποιο θόρυβο μπροστά μας, είτε με ένα ξύλο, είτε με κάποιο άλλο αντικείμενο για να διώξουμε τα τυχόν υπάρχοντα έντομα ή ερπετά. Δεν ενοχλούμε ποτέ τα μελίσια, γιατί οι μέλισσες και οι σφίκες όταν αισθάνονται ότι απειλούνται επιτίθεται σας μήνος και με πολλαπλά τσιμήματα μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικό σοκ σε κάποιον άνθρωπο ή σε κάποιο παιδάκι. Και μαθαίνουμε ποια είναι τα δηλητηριώδη και επικίνδυνα ψάρια και εξηγούμε στα παιδιά σε περίπτωση που τα ψαρεύει κάποιος γιατί δεν πρέπει να τα αγγίζουν. Όπως και οι μέδουσες, όταν κολυμπάμε, ναι μεν δεν είναι όλες δηλητηριώδεις, σωστό είναι όμως να μην κολυμπάμε στη θάλασσα όταν υπάρχουν πάρα πολλές. Μάλιστα. Συνεπώς θα πρέπει να γνωρίζουμε πολλά πράγματα και όταν είμαστε στη φύση και όταν επιλέγουμε ένα ζώο ως κατοικίδιο και φυσικά όταν συναντάμε στο δρόμο κάποιο αδέσποτο ζώο.
έτσι, και στο δρόμο γενικά, είτε συναντήσουμε κάποιο ζώο που δεν γνωρίζουμε. Καλό είναι να πλησιάζουμε ήρεμα και προσεκτικά το ζώο που δεν το γνωρίζουμε, για να μην το προκαλέσουμε και μας επιτεθεί. Ή ακόμα και αν γνωρίζουμε κάποιο ζώο, δηλαδή πάμε, είτε είναι δικό μας είτε πάμε σε κάποια επίσκεψη σε ένα άλλο σπίτι, καλό είναι να πούμε στα παιδιά να αποφεύγουν να παίζουν πιο άγρια, πιο άτσαλα με τους φίλους τους όταν είναι κοντά ο σκύλος του σπιτιού, γιατί μπορεί να επιτεθεί σε κάποιο παιδάκι, γιατί αισθάνεται ότι μπορεί το αφεντικό του να κινδυνεύει. Οπότε, και έχουμε δει έτσι, τέτοια περιστατικά, έχουμε δει αρκετά που σε οικογενειακά, σε σπίτια έτσι, φίλων, έχουν συμβεί έτσι άσχημα περιστατικά. Ναι, έχουμε δει φυσικά τέτοια περιστατικά. Γι' αυτό και αυτές οι συμβουλές είναι καλό να τις έχουν οι γονείς στο νου τους και να ενημερώνουν τα παιδιά, να τα εκπαιδεύουν κιόλας, ίσως όπως λέγαμε πριν, να αναγνωρίζουν τα δηλητηριώδη έντομα. Ώστε να μπορούμε να αποφεύγουμε τέτοια ατυχήματα. Κυρία Πεσημίση, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας. Γεια σας. Για να πάμε τώρα στα πανεπιστήμια, κυρίες και κύριοι, γιατί ανοίγουν σιγά-σιγά, άλλα ξεκίνησαν χθες, άλλα την ερχόμενη εβδομάδα και βέβαια θα τηρούνται και εκεί οι μάσκες, οι αποστάσεις και υπάρχει και πρόσληψη προσωπικού, θα γίνει σε αρκετά πανεπιστήμια, προκειμένου να γίνεται ο έλεγχος στους φοιτητές, αν έχουν εμβολιαστεί, αν έχουν κάνει το rapid test και όλα όσα προβλέπονται. Όπως η νέα ακαδημαϊκή χρονιά δεν θα είναι όπως οι δύο προηγούμενες, όταν τα μαθήματα είχαν διακοπεί και υπήρχε μόνο τηλεκπαίδευση, τα περισσότερα πανεπιστήμια της χώρας ξεκίνησαν τη διαζώση διδασκαλία σε αμφιθέατρα με μέγιστη χωρητικότητα και υποχρεωτικό τον έλεγχο για τον εμβολιασμό, είτε την προσκόμιση τεστ αρνητικού αποτελέσματος. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν υποχρεωτικά διαζώσεις σε αμφιθέατρα με τη μέγιστη χωρητικότητα βάσει της Νέα Σκία. Δεν έχουμε αυτή τη χρονιά προβλήματα στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Τα προβλήματα είναι βεβαίως στο πώς θα διαχειριστούμε τους μεγάλους αριθμούς φοιτητών και βεβαίως ο έλεγχος της πανδημίας, ο έλεγχος της πιστοποιητικών, πιθανά κάποια κρούσματα, όλα αυτά μας ανησυχούν, αλλά είναι μέρος της νέας πραγματικότητας στην οποία πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε. Θα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, θα υπάρχουν κάποιες επικαλύψεις. Αυτό είναι αναμενόμενο, αλλά είναι νομίζω μια ευκαιρία να ξεκινήσουμε με τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού που έχουμε, να ξεκινήσουμε τη διαζώση επαφή πλέον με τους φοιτητές μας. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου βρέθηκε φέτος στην κορυφή των προτιμήσεων των νέων φοιτητών. Απολύτως έτσι είναι. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής που ήταν ένα crash test για όλα τα πανεπιστήμια. Νομίζω από τα πανεπιστήμια της περιφέρειας, όπως λέμε, ίσως είναι και το μόνο, το λέω μια μικρή επιφύλαξη, που δεν είχε κανένα τμήμα με χαμηλή απορροφητικότητα. Αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με τη γεωγραφία, βοηθάει σαφώς η γεωγραφία που είμαστε κοντά ή και ακριβώς έχουμε έδρα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έχουμε αντικείμενα τα οποία δεν έχουν επικάλυψη. Ιδιαίτερως ενθαρρυντικό είναι το πολύ υψηλό ποσοστό εμβολιασμού τόσο των φοιτητών όσο και του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Αυτή τη στιγμή έχουμε εμβολιαστέντες και αυτούς που έχουν νοσήσει πάνω από 70%, πιστεύω ότι ίσως και φτάνουν πάνω από 75% στους φοιτητές και έχουμε περίπου 90% στους καθηγητές. Άρα είμαστε σε συνθήκες καλές. Μετά τα άδεια έδρανα και την τηλεκπαίδευση που εφαρμόστηκε την περσινή χρονιά, οι γεμάτες αίθουσες παραξενεύουν, όπως δήλωσε στην τηλεόραση Best ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι ωστόσο κάτι που εκτιμά πως θα βρούμε μπροστά μας. Είχαμε να δούμε τέτοια εικόνα 1,5 χρόνο. Άρα, ναι, θα το βρούμε μπροστά μας, θα το δούμε, υπάρχει φόβος, αλλά πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Κυρίες και κύριοι, τα δίδακτρα στις σχολές της Φάρης, από ό,τι έτσι έχει, αισθάνονται όλοι και το λένε όλη η κοινωνία του Δήμου Καλαμάτας, είναι ότι είναι αυξημένα τα δίδακτρα. Βέβαια, οι διευθυντές των σχολών λένε ότι δεν είναι αυξημένα, ότι είναι σε καλές τιμές. Μάλιστα, λένε ότι υπάρχει και ένα ποσοστό που γίνεται έκπτωση σε ειδικές ομάδες έτσι, πολιτών. Το θέμα αυτό τέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βέβαια δόθηκε και η απάντηση.
Στα ύψη, τα δίδακτρα σχολές της Φάρης με χαρακτηριστικά τα παραδείγματα των όσων τέθηκαν στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Το θέμα επανήλθε αφού το ποσό το οποίο απαιτείται μοιάζει μεγάλο για να πληρωθεί από οικογένειες που επιθυμούν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στις δημοτικές σχολές. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Παιδιά που κάνουν 2 ώρες το μήνα όργανο πληρώνουν 55 ευρώ. Δεν μπορεί να είναι αυτά σε μια περίοδο. Από την τελευταία δεκαετία που ο κόσμος έχασε από 40-60% του εισοδήματός του, που έμεινε άνεργος, τα δίδακτα στις Φάρες δεν μειώθηκαν ποτέ. Και κάποιες ομάδες που έχουμε, γιατί θα μου πείτε ότι έχουμε κάποιες ομάδες εκπτώσεις, είναι πολύ μικρές στο όνομα του κόσμου που θέλει να πάει. Αν είχαμε πιο χαμηλά δίδακτρα και περισσότερο κόσμο θα πήγαινε και παιδάκια πολλά περισσότερα και δεν θα είχαμε αυτό που γίνεται τώρα. Και αν χρειάζεται κάτι να ενισχύσουμε, είναι ο πολιτισμός και ιδιαίτερα οι σχολές της Φάρης. Είναι πολλά τα παραδείγματα τι πληρώνουν εκεί οι γονείς. Είναι δίδακτρα ιδιωτικού οδείου, δίδακτρα ιδιωτικών σχολών χορού. Δεν είναι κάτι καλύτερο. Δεν προσφέρουμε κάτι καλύτερο. Τα δίδακτρα στις σχολές Φάρης είναι απαγορευτικά για τη μέση και κατώτερη οικογένεια. Ο Δημήτρης το έθεσε το θέμα. Απλώς εγώ θέλω να συνυπογράψω αυτή την ερώτηση, μια και έχω δεχτεί από πάρα πολλούς γονείς αυτή την πίεση. Ο πρόεδρος κοινοφελούς επιχείρησης μίλησε για τις εκπτώσεις που έγιναν πέρυσι, από 3,5% έως 10%. Θεώρησε ως καλό το ποσό για τα δίδακτρα και τόνισε πως γίνονται εκπτώσεις όπου απαιτείται. Όπως γνωρίζετε, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, πέρυσι, κάναμε έκπτωση στα δίδακτρα της Φάρης της τάξης περίπου το 10%. Μετά από εισήγηση των καλλιτεχνικών διευθυντών, έγιναν εκπτώσεις από 3,5% έως και 10%. Αυτό έχει απώλεια εσόδων για τη Φάρης περίπου στο 10% κάθε χρόνο. Τώρα όσον αφορά για τα δίδακτρα, όπως ανέφερε και ο κύριος Κονομάκος, ότι είναι 40 και 50 ευρώ. Νομίζω ότι τα 50 ευρώ για τη Φάρης και για το τι προσφέρει τα ατομικά μαθήματα που προσφέρει στους μαθητές είναι πολύ καλό το ποσό για τα δίδακτρα. Εάν απαιτηθεί και όπου απαιτηθεί και οι γονείς αντιμετωπίζουν πρόβλημα, οικονομικό πρόβλημα μετά από αίτημά τους, οπουδήποτε και οποτεδήποτε χρειάστηκε, έχουν γίνει οι σχετικές εκπτώσεις μετά από εισήγησή μου στο Συμβούλιο της Φάρης. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα δούμε πώς εξελίσσεται η τιμή του ελαιολάδου, πώς θα είναι φέτος η παραγωγή και βέβαια να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν με τη σταφίδα. Σικική, 68 έτη προσφορά στον παραγωγό. Δίπλα σας με πρόσθετες υπηρεσίες. Υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ, ασφαλιστικές υπηρεσίες, επιστροφή ΦΠΑ αγροτών. Σας περιμένουμε στο νέο μας κατάστημα στη Μεσίνη. Σικική, συνεχίζουμε μαζί. Επίπλοκο Μόντο. Μετράμε. Σχεδιάζουμε. Μεταφέρουμε. Τοποθετούμε. Νοιαζόμαστε. Επίπλοκο Μόντο. Στις πιο υπέροχες στιγμές σου βάζουμε την υπογραφή μας. www.komodo.gr. Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-69-387. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. We'll be right back.
Τράπεζα Πειραιώς συμβάλλουμε στην επανεκκίνηση του αύριο, στηρίζοντας και τον αγροτικό τομέα με το πρόγραμμα χρηματοδότησης σχεδίων βελτίωσης, παρέχοντας δάνειο προεξόφλησης επιχορήγησης, επενδυτικό δάνειο, δάνειο για φωτοβολταϊκά συστήματα, εγγυητική επιστολή για προκαταβολή. Έχουμε ξεκάθαρη εικόνα των αναγκών σας. Γι' αυτό, αν έχει εγκριθεί το σχέδιό σας, ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να βρούμε μαζί την καταλληλότερη χρηματοδοτική λύση για εσάς. Τράπεζα Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε λοιπόν και να δούμε τώρα τα αγροτικά μας ζητήματα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Πάζιος, ο αναπληρωτής διευθυντής της Ένωσης Μεσσηνίας. Καλησπέρα σας, κύριε Πάζιε. Καλησπέρα, κύριε Ελιοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Πάζιε, να ξεκινήσουμε λίγο με το ελαιόλαδο, γιατί είδαμε ότι έχουμε και τις πρώτες πωλήσεις σε αγορέλαιο και έχουμε μια ικανοποιητική τιμή, θα λέγαμε. Πώς το βλέπετε αυτό, θα διατηρηθεί αυτή η τιμή? Ναι, αυτή τη στιγμή, όπως εύστοχα παρατηρήσατε, από ό,τι φαίνεται και με το άνοιγμα των αγορών και της Αθηνοελιάς στη γειτονική Λακωνία, αλλά και από το αγουρέλαιο που ήδη αρχίσαν σιγά σιγά πλέον οι πράξεις, αναφορικά τουλάχιστον με τη συγκομιδή, να το πούμε καλύτερα, και την εξαγωγή, τα μηνύματα είναι πολύ θετικά όσον αφορά την τιμή. Βέβαια, αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί αυτό είναι και συνάρτηση της προσφοράς και της ζήτησης, και με δεδομένο του ότι φέτος είχαμε μια αρκετά προβληματική χρονιά, όχι μόνο στη Μεσσηνία αλλά και σε όλη την Ελλάδα και σε διάφορες ανταγωνίστριες χώρες. Όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή η τιμή είναι ένα προϊόν αποτέλεσμα της προσφοράς και της ζήτησης, παρατεταμένη ανομβρία, κλιματική αλλαγή που βιώνουμε έντονα τα τελευταία έτη, καιρικές συνθήκες ιδιαίτερα ακραίες όπως ο καύσωνας, ακαρπία σε αρκετές περιοχές, σίγουρα θα οδηγήσουν στην συμπίεση των ποσοτήτων. Άρα σίγουρα θα έχουμε μικρότερες ποσότητες και στη Μεσσηνία φέτος, και στο ελαιόλαδο και στην επιτραπέζια ελιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο όμως από την άλλη πλευρά αυξάνει την τιμή, και οπότε και οι δικές μας εδώ εκτιμήσεις είναι ότι το άνοιγμα της φετινής εσοδείας θα ξεκινήσει περίπου στα τέλη του μήνα, αρχές του επόμενου. Σίγουρα θα έχει μία τιμή 3,20-3,30, αυτές είναι οι προβλέψεις μας. Σίγουρα πολύ πιο ανεβασμένη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο και πέρυσι και πρόπερση. Είναι κάτι που το έχουν ανάγκη η παραγωγή μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι τεράστια τα κόστη που έχουν να επομισθούν. Το εργατικό κόστος, ένα κύμα ανατιμήσεων σε μια σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με το κόστος παραγωγής. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, τα μηνύματα προς όρας είναι θετικά. Απλά, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν θα έχουμε τις αναμενόμενες ποσότητες που είχαμε τα προηγούμενα έτη ως αποτέλεσμα όλων όσων προανέφερα. Είναι ένας θετικός ιονός. Και βέβαια τον τελευταίο μήνα θα έλεγα ότι έχουν διαμορφωθεί και ιδιαίτερα υψηλές τιμές για τα περσινά αποθέματα που ακόμα αυτή τη στιγμή πλέον αδειάζουν και οι δεξαμενές για να υποδεχθούν τις καινούργιες ποσότητες, όπου παρατηρούνται πράξεις με 3,40 και 3,50. Εμείς εδώ στην Ένωση Μεσσηνίας με την εταιρεία Κωνσταντόπουλος που συνεργαζόμαστε, πραγματοποιήθηκε και μια πράξη στα 3,50-40 τόνους ελαιόλαδο περσινής εσοδείας από τον συνεταιρισμό εδώ του Δάρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι σίγουρα διαμορφώνεται μια πολύ καλή κατάσταση για τους παραγωγούς, οι οποίοι βέβαια, όπως είπα και πριν, σίγουρα θα έχουν να αντιμετωπίσουν και ένα ιδιαίτερα αυξημένο κόστος παραγωγής. Οπότε μειώνεται, ας το πούμε έτσι, κατά τρόπον την άκρη η χαρά τους. Αλλά σε σχέση βέβαια και με τις περσινές τιμές και με τις προπέρσινες, πραγματικά είναι κάτι που μας ικανοποιεί όλους. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Πάζη, γιατί έχουμε μια καλή εκκίνηση, είναι πολύ υψηλά. Συνεπώς, αν έτσι επικρατήσει στο τέλος πάνω από 3,20, θεωρώ ότι είναι μια καλή τιμή που έτσι είχαμε να δούμε αρκετά χρόνια. Έτσι, πέρυσι κάπως είχαμε καλύτερη, αλλά τα τελευταία χρόνια είχαμε δει έτσι πολύ χαμηλές τιμές και ήταν πολύ δύσκολο για τους παραγωγούς μας. Από την άλλη, βέβαια, οι επιπτώσεις της λειψιδρίας φαίνεται να έχουν επηρεάσει πάρα πολύ την παραγωγή και εκτιμάται ότι θα πάμε πιο μετά στην ελαιοσυγκομιδή ή στη Μεσσηνία, αν δεν έχουμε βροχές. Σαφώς. Αν και αναμένονται βροχές, βέβαια. Υπάρχουν διάφορες, θα έλεγα, περιοχές, ιδιαίτερα οι περιοχές της Πηλίας έχουν αρχίσει ήδη και μαζεύουν και από την επόμενη εβδομάδα. Είναι οι μαυρολύσιες αυτές. Αυτή τη στιγμή είναι το Μαυρολύσιο. Ωστόσο, σήμερα ήμουν και σε επικοινωνία με αρκετούς παραγωγούς, οι οποίοι μπαίνουν στον πειρασμό και αρκετοί με κοροναίκι να αρχίσουν σιγά σιγά να μαζεύουν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα δούμε τώρα διάφορα φαινόμενα. Άλλες περιοχές θα πάνε πιο πίσω και άλλες θα έρθουν πιο μπροστά.
είναι ανάλογα και με τα χαρακτηριστικά της ιδιαίτερης περιοχής. Το ζητούμενο είναι ότι τα μηνύματα είναι θετικά όσον αφορά την τιμή και μακάρι, γιατί το έχουν ανάγκη η παραγωγή μας, δεν το συζητούμε. Ήταν αρκετά τα χρόνια που δυστυχώς δεν μπορούσαν να απολαύσουν ικανοποιητικές τιμές. Ωστόσο, αυτό το οποίο θα πρέπει εμείς να επισημάνουμε για πολλωστή φορά, το έχουμε τονίσει και μέσα εδώ από την εκπομπή σας, το τονίζουμε όλοι οι συνεταιριστικοί και όχι μόνο φορείς, πρέπει να πάρουμε τα αναγκαία μέτρα εν ώψη όλων αυτών των αλλαγών που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια, είτε αυτά σχετίζονται με παθήσεις που εμφανίζονται καλή ώρα όπως το γλιοσπόριο, είτε αυτό αφορά την παρατεταμένη ανομβρία που στρεσάρει τα φυτά, στρεσάρει τους καρπούς, ούτως ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε με μια σειρά εγκυοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων όλο τον νομό και όλες τις καλλιέργειες, γιατί πραγματικά θα πρέπει να δούμε μπροστά. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός είναι αμήλικτος. Τα ζητήματα των τιμών διαμορφώνονται στην παγκόσμια αγορά σε θέματα προσφοράς και ζήτησης. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουν οι Ευρωπαίοι ανταγωνιστές μας, αλλά και οι γείτονές μας στις χώρες της νοτιοανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, όπου δυστυχώς λόγω των εκεί χαμηλών εργατικών χεριών και ενός ευέλικτου ζητημάτος συστήματος που έχουν σε θέματα καλλιέργειας, απολαμβάνουν χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τον Έλληνα παραγωγό, αλλά εκεί αυτή είναι πιο ανταγωνιστική από εμάς. Οπότε είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να εκπονηθεί αυτή η περίφημη αναγκαία εθνική στρατηγική, ας το πούμε ένα master plan που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και κάθε νομό και μια σειρά καλλιεργειών και αναγκαίων έργων, γιατί πραγματικά είναι μια χρυσή ευκαιρία και η νέα ΚΑΠ η οποία έρχεται με τους πόρους της, να μπορέσουμε τουλάχιστον να δώσουμε τα απαραίτητα εφόδια, γιατί αντιλαμβάνεστε πως ο πρωτογενής τομέας και ιδιαίτερα η παραγωγή και για τη Μεσσηνία ο χώρος της καλλιέργειας της ελιάς, επειδή έχει και ένα χαρακτηριστικό μονοκαλλιέργειας, το οποίο θα πρέπει και αυτό να δούμε βέβαια κάποια στιγμή, θα πρέπει να κρατηθεί πάση θυσία εξαιτίας και του δημογραφικού προβλήματος που υπάρχει, ο πληθυσμός στην Ήπεθρο. Και όλα αυτά χρειάζονται έγκαιρα στρατηγικές, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορούμε κάθε χρόνο να λέμε ότι περάσαμε 3-4 χρόνια με τιμές κοντά στα 2,5 ευρώ και να περιμένουμε να έρθει είτε μια πανδημία, είτε μια καταστροφή σε γειτονικές χώρες, είτε ενδεχομένως τώρα η ακαρπία ή οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο για να μπορέσουμε να απολαύσουμε μια χρονιά. Δεν μπορείς να κάνεις μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, δεν μπορεί κανένας κατά κύριο επάγγελμα αγρότης να προσδοκά ότι μέσα από αυτό θα μπορέσει μακροπρόθεσμα να είναι βιώσιμος. Αυτά είναι καμπανάκια που νομίζω αν τα δούμε έγκαιρα θα μπορέσουμε τουλάχιστον να προλάβουμε πολλά και να βοηθήσουμε τους παραγωγούς μας να γίνουν και αυτοί πιο ευέλικτοι και πιο ανταγωνιστικοί. Το θέμα είναι να το δούμε έγκαιρα, να τα δούμε έγκαιρα όλα αυτά. Κύριε Παζή, με την ελιά τι γίνεται, πώς διαμορφώνονται οι τιμές και οι ποσότητες φέτος? Ναι. Η ελιά αυτή τη στιγμή εξίσου έχει ένα τρομακτικό ζήτημα, όχι μόνο στη ζώνη της Μεσσηνίας και της Λακωνίας και τις υπόλοιπες περιοχές εξ όσων έχουμε ενημερωθεί ως τώρα. Άρα σίγουρα θα έχουμε μια πτώση των ποσοτήτων. Αυτό σίγουρα θα βοηθήσει για τη μοιραία, όπως ανέφερα και πριν, επειδή η προσφορά και ζήτηση στο συγκεκριμένο αντικείμενο και τουλάχιστον στο βαθμό που αυτό αφορά και το λάδι που λέω τώρα. Η πανδημία δεν θα αποτελέσει κάποιο άλλο περαιτέρω εμπόδιο. Θέλουμε να πιστεύουμε όλοι ότι οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος ή τέλος πάντων προς τη διαχείρισή της σε παγκόσμιο επίπεδο, τουλάχιστον όσον αφορά τις εμπορικές ροές. Αν αυτό δεν εμποδίσει και δεν δημιουργηθούν προβλήματα εξαιτίας της πανδημίας, με δεδομένο ότι σίγουρα η ελιά αυτή τη στιγμή θα έχει πολύ χαμηλότερες ποσότητες σε σχέση με κάθε άλλο προηγούμενο έτος, αυτοί οι οποίοι θα έχουν την τύχη και τη χαρά να έχουν ποσότητες, εκτιμούμε ότι θα απολαύσουν μια πιο ικανοποιητική τιμή σε σχέση με αυτή την απόλυτη κατάρρευση που έχουν ζήσει τα τελευταία 3 χρόνια. Τα έχουμε αναδείξει και εδώ και πριν την πανδημία και ιδιαίτερα στην περίπτωση της Καλαμών, στο σκέλος που αυτό αφορά και τις υπουργικές αποφάσεις. Και σίγουρα να είστε και σίγουροι ότι θα ακούσετε πολλούς, αν οι τιμές φέτος σταθεροποιηθούν σε υψηλά επίπεδα, να γυρίσουν, να επιχειρήσουν κιόλας να το χρησιμοποιήσουν και σαν άλοθη, ότι ενδεχομένως η υπουργική απόφαση αποστόλου δεν έφταιγε πουθενά. Αλλά εμείς, προσπαθώντας να τα προλάβω όλα αυτά, για να ξέρουμε και τι γίνεται, να γνωρίζουν και αυτοί, να γνωρίζουμε και εμείς ότι την ίδια αγορά και οι δύο μπορούμε να διαβάζουμε. Δυστυχώς, είναι και αυτό ένα προϊόν το οποίο εδώ στην περιοχή μας είναι ιδιαίτερα αδικημένο, παρότι είναι ένα παγκόσμιο μπραντ το οποίο προσπαθούμε αυτή τη στιγμή με νύχια και με δόντια να διατηρήσουμε. Και σε πείσμα όλων όσων επιδιώκουν να έχουν την ιδιότητα του εμπόρου, τυποποιητή, εξαγωγέα, αλλά προτιμούν τις εισαγωγές, προτιμούν να φέρνουν ελιές καλαμών από τρίτες χώρες. Δικαίωμά τους είναι, ελεύθερη αγορά έχουμε. Από εκεί και πέρα, εμείς απλά κρίνουμε και αξιολογούμε, όπως αυτό ζητάμε να κάνει και να κρίνει ο κάθε παραγωγός της Μεσσηνίας και όλης της χώρας απέναντι σε τέτοιες νοοτροπίες και σε τέτοιες συμπεριφορές σε εμβληματικά προϊόντα. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς εκτιμούμε ότι θα είναι μια χρονιά και αυτή δύσκολη. Ωστόσο, όσοι παραγωγοί μπορέσουν και έχουν μια ποσότητα, θα απολαύσουν καλύτερες τιμές σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Υπάρχει κάποια πληροφορία πότε θα πληρωθούν οι αγρότες την προκαταβολή της ενίσχυσης?
Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί η δυνατότητα λόγω της πανδημίας ακόμα και να εγκριθεί και πολύ μεγαλύτερο κονδύλι σε σχέση με αυτό που πληρωνόντουσαν τα προηγούμενα έτη. Ωστόσο, σε ανακοινώσεις που είδαμε από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, προσανατολίζεται να δώσει τα ίδια χρήματα που δίνει κάθε Οκτώβριο, δηλαδή περίπου το 70% της βασικής ενίσχυσης, δηλαδή να το πούμε απλά το 40% του συνόλου που δικαιούται κάποιος, γιατί πολλοί παραγωγοί μπερδεύονται με αυτό το 70% της βασικής ενίσχυσης, είναι περίπου το 40% του συνόλου. Υπάρχει δυνατότητα για μετά τις 16 Οκτώβρη, μένει να το δούμε να γίνεται πράξη. Συνήθως κάθε χρόνο έχουμε συνηθίσει κοντά την 25η Οκτωβρίου. Αυτό τουλάχιστον έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 3-4 έτη που παρακολουθούμε τη σταθεροποίηση αυτή που έχει επιτέλους επέλθει, και είναι πολύ σημαντικό και να το τονίζουμε αυτό, γιατί πολλά πράγματα στα οποία, τα οφείλουμε στην τεχνολογία που έχει υιοθετηθεί από το 2014-2015 και μετά, ούτως ώστε να απλουστεύσουμε τη ζωή των παραγωγών, τους ελέγχους και τις έγκαιρες πληρωμές τους, τα περνάμε λίγο στον ντούκου. Και παραβλέπουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν ζητούμενο για πολλές δεκαετίες. Και οι ποινές που πλήρωνε η χώρα και η έγκαιρη καταβολή και ούτω καθεξής. Τώρα τουλάχιστον παρατηρείται μια σταθεροποίηση και αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, ότι όλο αυτό το σύστημα δουλεύει και λειτουργεί. Οπότε περιμένουμε από τις 16 Οκτώβρη και μετά που έχει δοθεί η δυνατότητα από τις Βρυξέλλες, πότε θα ανακοινωθεί επίσημα η καταβολή. Εκτιμούμε ότι πριν την 28 Οκτωβρίου θα έχουν πληρωθεί τα χρήματα. Μάλιστα, γιατί τα χρειάζονται κιόλας οι παραγωγοί μας, να το πούμε και αυτό, γιατί αρχίζει και η ελαιοσυγκομιδή, υπάρχουν τα έξοδα. Θα έχουμε είναι τεράστιο το πρόβλημα. Βέβαια, εργάτες γης θα έχουμε φέτος, γιατί κάθε χρόνο τέτοιο καιρό αντιμετωπίζουμε και ένα τέτοιο ζήτημα. Είναι έντονο το φαινόμενο. Ήδη εδώ στο συνεταιρισμό έχουμε δεχτεί δεκάδες τηλεφωνήματα από παραγωγούς οι οποίοι προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν εργάτες γης, γιατί η έλλειψη εργατικών χεριών, αντιλαμβάνεστε, κάνει περιζήτητους αυτούς που ήδη εργάζονται, με αποτέλεσμα να αυξάνουν και το κόστος το οποίο ζητούν και απαιτούν, το αντίτιμο, κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε αυξάνει και το κόστος παραγωγής. Είναι σημείο των καιρών που σίγουρα έχει αναλυθεί από πάρα πολλούς. Θα πρέπει και αυτό να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμα, γιατί αντιλαμβάνεστε πως τα εργατικά χέρια είναι περιζήτητα και με δεδομένο ότι οι συμπατριώτες μας αρνούνται να κατευθυνθούν στο να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει μοιραία, αν θέλουμε να στηρίξουμε την πρωτογενή παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα, να αναγκαστούμε να δούμε από πού μπορούμε να βρούμε εργατικά χέρια και να τα εκπαιδεύσουμε όπως πρέπει. Γιατί πραγματικά ο παραγωγός έχει δεκάδες προβλήματα να αντιμετωπίσει. Τα ανέφερα και πριν. Οι ανατιμήσεις είναι πολύ μεγάλες. Το κόστος διαβίωσης είναι μεγάλο. Έχουμε τα ζητήματα που σχετίζονται με το αγροτικό πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα που βλέπουμε τι γίνεται. Έχουμε και τα μεταφορικά κόστη και το κόστος που σχετίζεται με το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Οπότε δημιουργείται ένα μείγμα εκρηκτικό, το οποίο μοιραία τις όποιες θετικές εξελίξεις μπορεί να έχουμε στις τιμές, την όποια έτσι αύξηση του κέρδους που θα μπορούσε να αυξήσει ο παραγωγός, να έχει μια υπεραξία πίσω του, θα του την εξαερώσουν αυτές οι αυξήσεις, και αυτός είναι ο φόβος. Και το θέμα είναι πώς μπορούμε όλο αυτό να το αντιμετωπίσουμε σοβαρά και μακροπρόθεσμα και όχι βραχυπρόθεσμα με αποσπασματικά μέτρα. Πολλά, πολλά τα ζητήματα. Να πούμε και δύο λόγια για τη σταφίδα. Τι γίνεται τώρα? Οι παραγωγοί φυλάσσουν μόνοι τους το προϊόν, από ό,τι λένε, σε καρότσες, σε αποθήκες. Τι γίνεται τώρα? Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση? Δυστυχώς ένα ζήτημα το οποίο το έχουμε αναδείξει εδώ και 7 μήνες. Πραγματικά ακούσαμε αρκετές δικαιολογίες για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει. Να σας ενημερώσω ότι και πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και έλεγχος στην Πανεγιάλιο Ένωση Συνεταιρισμών αναφορικά με το αν τελικά υπάρχει αυτό το απόθεμα και αν προκύπτει από την εσοδεία που μας πέρασε. Εξ όσων ενημερωθήκαμε, το απόθεμα βρέθηκε, πιστοποιήθηκε και όντως εμπίπτει στην εσοδεία που μας πέρασε. Άρα να φύγουν και οι όποιες σκιές ή υποψίες. Ακούσαμε πολλές κατηγορίες για συνεταιρισμούς και σαφέστατα δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι εμείς αφισβητούμε τα προβλήματα που έχουν διαχρονικά οι ενώσεις. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα προϊόν και μια πανεγιάλιο ένωση συνεταιρισμών με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών, η οποία παρεμβαίνει και ο παραγωγός την προτιμά, την επιλέγει, γιατί πληρώνει έγκαιρα και κάθε χρόνο πληρώνει περισσότερα, και ο συνεταιρισμός αυτός, ο οποίος αποτελείται από παραγωγούς, η βάση του είναι αγρότες, εντοπίζει το πρόβλημα αυτό για πρώτη φορά, την ίδια ώρα που σωστά η πολιτεία στήριξε μία σειρά από άλλα προϊόντα. Και να σας ενημερώσω ότι πρόσφατα, πριν από μία εβδομάδα, δόθηκαν 5 επιπλέον εκατομμύρια στους συνοπιούς για να κάνουν απόσυρση στο κρασί, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό της συγκεκριμένης απόσυρσης από τα 8 εκατομμύρια στα 13. Όταν εμείς από τον Απρίλιο ζητούσαμε
να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα απόσυρσης για να σταθεροποιήσουμε την τιμή, η οποία πέρυσι ήταν στο 1,60. Δυστυχώς ακούσαμε πάσης φύσεως δικαιολογίες, καθυστέρηση και γενικότερα μία μειοπική στάση απέναντι από το Υπουργείο, το οποίο αποφάσισε, αντί να εισακούσει τους δύο μεγαλύτερους παράγοντες που είναι στην αγορά και εξάγουν το προϊόν, είπανε για άλλη ως ένωση και ένας ιδιώτης, η εταιρεία Μελισσίδης, δυστυχώς υιοθέτησε την επιχειρηματολογία μίας δραματικής μειοψηφίας εμπόρων που ζήτημα αν θα ασχολούνται με το 20% του προϊόντος, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ό,τι λέγαμε τον Απρίλιο να έχει επιβεβαιωθεί, η τιμή είναι στα αζήτητα, κάποιοι έμποροι μιλάνε για 1 ευρώ, την τελευταία εβδομάδα δεν μιλάνε καν, κάποιοι παραγωγοί την έδωσαν όσο 80 και 90 λεπτά γιατί δεν μπορούν να την αποθηκεύσουν. Εμείς εδώ στο συνεταιρισμό έχουμε μαζέψει πάνω από 400 τόνους και συνεχίζουμε και μαζεύουμε, αλλά χωρίς τιμή. Ενημερώνουμε τους παραγωγούς ότι να περιμένουν, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι ακόμα και το Υπουργείο με τα αντανακλαστικά που έδειξε, δηλαδή ένα ζήτημα που μας απασχολεί από τον Απρίλιο, να στέλνει έλεγχο στα τέλη Σεπτέμβρη, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα διοίκησης και σοβαρά ζητήματα αντανακλαστικών ή τέλος πάντων ποιους θέλουμε να εκφράσουμε, γιατί το ζήτημά μας δεν ήταν να λύσουμε το πρόβλημα είτε της Ένωσης Μεσσηνίας είτε της Πανεγιαλίου Ενώσεως. Το ζήτημα που τίθεται είναι να λυθεί το πρόβλημα 15.000 σταφυδοπαραγωγών, οι οποίοι έχουν απολαύσει μια καλή τιμή τα τελευταία χρόνια. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι το προϊόν αυτό είναι εμβληματικό. Όλοι θέλουμε να υπάρχουν συνεταιρισμοί. Έχουμε ένα φαινόμενο που σε αυτό το προϊόν έχουμε συνεταιρισμούς. Τελικά τους στοχοποιούμε και στο πρόβλημα που πάνε κάποιοι να προσωποποιήσουν ή να το δημιουργήσουν προκαλώντας ένθεν εκείθεν εμπάθειες, παραβλέπουν ότι 15.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή πάνε να εγκαταλείψουν το προϊόν. Η αναδιάρθρωση είναι πρώτων πυλών. Αναρωτιόμαστε με τι κίνητρα ένας σταφυδοπαραγωγός θα περιμένει και θα κρατήσει και φέτος αυτή την ιδιαίτερα απαιτητική καλλιέργεια. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο, ενώ όλα τα προϊόντα έχουν στηριχθεί, επιχειρήσεις και συνεταιριστικές και ιδιωτικές στον υνοποιητικό τομέα. Στηρίχθηκε το λάδι, στηρίχθηκε η ελιά, γιατί ακούσαμε ότι ενδεχομένως δεν έχουν στηριχθεί κιόλας. Όλα έχουν στηριχθεί και χρήματα υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα ζητήματα. Και θα ήταν πολύ λιγότερα τα χρήματα αυτά εάν τα είχαμε δώσει έγκαιρα. Δυστυχώς η μειοπική αυτή στάση έχει οδηγήσει στα τάρταρα την τιμή. Εμείς κάνουμε έκκληση για άλλη μια φορά. Θα ακολουθήσει και το επόμενο διάστημα σχετικές ανακοινώσεις. Δεν πάει άλλο. Δεν μπορούμε άλλο δεκάδες χιλιάδες σταφυδοπαραγωγούς να περιμένουμε και να τους κρατάμε εγκλωβισμένους. Και οι άνθρωποι θέλουν και έχουν αυξημένες υποχρεώσεις παιδιά σε φροντιστήρια, σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, κόστη καλλιέργειας. Θέλουν να δουν τι θα κάνουν με αυτό το κατά τα άλλα εμβληματικό προϊόν. Γιατί, κυρία Λιοπούλου, είναι ωραίο στα λόγια να τονίζουμε την αξία του. Είναι ωραίο στα λόγια να τονίζουμε ότι θα το στηρίξουμε. Και εν τέλει να έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή ένα μήνα περίπου μετά τον τρίγο, να μην ξέρουμε που βρίσκεται, η σταφίδα να είναι στα αζήτητα. Απλά για ποιο λόγο? Για να ικανοποιήσουμε 3-4 φίλους ιδιώτες εμπόρους, οι οποίοι δεν είχαν περισσότερα χρήματα να δώσουν στους παραγωγούς και θέλανε να αυξήσουν τα κέρδη τους, ρίχνοντας την τιμή του παραγωγού? Γιατί αυτό συμβαίνει. Και αυτό δεν είναι μία εικασία. Πραγματικά δεν θέλουμε να πιστεύουμε ούτε η πολιτική ηγεσία, ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που είναι ενήμερος για το πρόβλημα, από όλους τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, που στην Αχαΐα, στη Μεσσηνία, στην Ηλία, στην Κορινθία έχουν θέσει υπόψη του Υπουργείου και του Πρωθυπουργού το πρόβλημα, θα παραμείνουμε άλλο με σταυρωμένα χέρια και θα αφήσουμε χιλιάδες σταφυδοπαραγωγούς στο έλεος τους. Νομίζω είναι πρόκληση και την ώρα που υπάρχει δυνατότητα και έχουν δοθεί τόσα λεφτά σε τόσα άλλα προϊόντα. Και προσέξτε, εμείς ήμασταν πολύ συγκεκριμένοι. Μία έγκαιρη απόσυρση θα είχε διασφαλίσει μια καλή τιμή. Όταν κάποιοι τώρα επεξεργάζονται σενάρια να μπορέσουν να δώσουν 10 ή 20 λεπτά στον παραγωγό ή 30, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο, προσπαθούμε να βρούμε και εμείς αν θα μπορέσουν να το κάνουν. Μακάρι να το κάνουν, σίγουρα θα είναι μια ανακούφιση για το σταφυδό παραγωγό, αλλά να μην ξεχνάνε το εξής, ότι όταν το προϊόν αυτό, η τιμή του είναι στο 1 ευρώ αυτή τη στιγμή, από όποιους εμπόρους το αγοράζουν, και θα έρθει το κράτος να δώσει 10 λεπτά ή 20 λεπτά ή 30, του χρόνου το προϊόν αυτό θα είναι ξανά στο 1 ευρώ. Και του χρόνου δεν θα υπάρχει κράτος να δώσει 10, 20, 30 λεπτά, γιατί τα χρήματα αυτά δεν θα τα έχει πληρώσει η αγορά. Εμείς γι' αυτό ζητούσαμε απόσυρση, για να κάνει να γίνει μια ορθή διαχείριση των αποθεμάτων, να διατηρηθούν ψηλά οι τιμές, για να μπορέσουμε και από του χρόνου να έχουμε μια αυξημένη τιμή βάσης και εκκίνησης. Άρα είναι παγίδα πολλές φορές ορισμένες λύσεις οι οποίες προτάσσονται, που δημιουργούν μια πρόσκαιρη ανακούφιση, αλλά σε όσους δεν γνωρίζουν την αγορά,
δημιουργούν και μια κατάσταση παγιωμένη και για το επόμενο έτος. Εμείς αυτά θέλουμε να αποφύγουμε. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση ή σε όποιον θεσμικό παράγοντα πήρε τη θέση της κυβέρνησης και είδαμε το προηγούμενο διάστημα ποιοι ήταν αυτοί. Εμάς μας απασχολεί να λυθεί το πρόβλημα για 15.000 σταφυδοπαραγωγούς. Δεν είναι κάποιο προσωπικό καπρίτσιο ή πείσμα ή κάποια άλλη διαδικασία που αφορά πρόσωπα, ενώσεις, διοικήσεις. Αφορά τον μέλλον μιας καλλιέργειας, η οποία είναι ήδη συρρυκνωμένη από λανθασμένες πολιτικές. Τα τελευταία 7-8 χρόνια έχει αυξηθεί η τιμή της και είναι πολύ σημαντικό και ιστορικό στοίχημα για όλους, πέρα από τα λόγια και πέρα από την αναγνώριση του εμβληματικού χαρακτήρα της, να τη στηρίξουμε στην πράξη. Ελπίζω κάποια στιγμή να εισακουστούμε, γιατί πιστέψτε μου ότι χιλιάδες αυτοί στα σταφυδοπαραγωγοί δεν έχουν άλλο τρόπο να αντιδράσουν αυτή τη στιγμή. Και δεν νομίζω ότι θα ήθελε και κανένας να υιοθετηθούν ακραία μέτρα ή να γίνουμε βορρά ενδεχομένως σε κάποιους οι οποίοι θέλουν να μας εμπλέξουν σε άλλου τύπου σενάρια. Τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα και νομίζω ότι το Υπουργείο έχει αργήσει πάρα πολύ στο να πάρει μια καθαρή και υπεύθυνη θέση στο αν στηρίζει τους παραγωγούς, στηρίζει το προϊόν έμπρακτα. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να βρίσκονται έτσι μεγάλες ποσότητες σε αποθήκες παραγωγών, στις καρότσες, γιατί δεν έχουν οι άνθρωποι και που να τις αποθηκεύσουν και να μην υπάρχει και ζήτηση του προϊόντος. Ακόμα και με το 1 ευρώ, όπως είπατε και εσείς, το λένε και οι παραγωγοί, εδώ και 20 μέρες δεν παίρνουν οι ιδιώτες έμποροι. Συνεπώς η κατάσταση βρίσκεται σε αδιέξοδο, κύριε Πάζη, και δεν ξέρω, δεν φαίνεται φως στο τούνελ. Κυρία Λιουπούλου, αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς έκανα και μια εκτενέστατη αναφορά στο τι έχει συμβεί και στο τι είδους επιχειρήματα αντιμετωπίσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, που δυστυχώς το Υπουργείο αποφάσισε να παίξει καθυστερήσεις, γιατί έχει στα χέρια του και νομική γνωμοδότηση ότι μπορεί να κάνει πρόγραμμα απόσυρσης, παρά τα λόγια του Υπουργού ότι δυστυχώς δεν μπορεί. Εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα αναφορικά με την αξιοπιστία πολλές φορές των όσων λέμε και κάνουμε. Και είναι πολύ σοβαρό όταν αντιμετωπίζεις απέναντί σου δεκάδες και χιλιάδες παραγωγούς. Και επαναλαμβάνω και πάλι, δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα παραγωγών. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όλο το προηγούμενο διάστημα μεσολάβησαν και θεσμικοί φορείς. Μεσολάβησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο οποίος για άνευ λόγου και αιτίας, και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε και γιατί, έδειξε ένα πρωτοφανές μένος, όχι απέναντι στην Πανεγιάλιο Ένωση, απέναντι σε χιλιάδες σταφυδοπαραγωγούς. Και αυτή είναι η πρόκληση για εμάς. Η οποία πρόκληση σχετίζεται με ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση καν με το χώρο, δεν σχετίζονται καν με το προϊόν. Και αυτή τη στιγμή θέλουμε 1,5 κιλό σταφίδα για να αγοράσουμε προϊόντα της εταιρείας του κυρίου Προέδρου. Άρα, για να αντιληφθούμε, δηλαδή, αυτή τη στιγμή που έχει φτάσει η κατρακύλα του προϊόντος, κάποιοι τρίβουν τα χέρια τους, κάποιοι βελτιώνουν την κερδοφορία τους, στην πλάτη πιανού, του παραγωγού. Όταν όλοι αυτοί ήταν ενήμεροι έγκαιρα. Όταν όλα τους τα επιχειρήματα που έθεταν και έπειθαν την κυβέρνηση αποδεικνύονται έολα. Άρα είναι ζήτημα σοβαρό. Εμείς χαιρόμαστε που από τη Μεσσηνία, και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και από το σταθμό σας, ο Δήμος Πύλου Νέστορος, ο Δήμαρχος, ο κύριος Καρβέλας, με σύσσωμο το Δημοτικό του Συμβούλιο, με όλες τις παρατάξεις, με όλους τους επικεφαλείς, πήραν μια απόφαση συμβολική να στηρίξουν το συνεταιρισμό, αγοράζοντας σταφίδα συγκεκριμένων ποσότητας, για να μπορέσουν να τη δώσουν στα σχολεία. Και κάνουμε και κάλεσμα και μέσα από το σταθμό σας, κηλικία, σε δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, σε γονείς, είναι σημαντικό, ξεκινάνε τα σχολεία, είναι ένα super food, είναι μια επιτροφή. Αυτό που έκανε ο Δήμος Πύλου Νέστορος, να το υιοθετήσουν και άλλοι Δήμοι και πραγματικά δεν θα χάσουν, είναι γεγονός αυτό. Τώρα, κύριε Πάζη, ως Ένωση εσείς θα δώσετε κάποια στιγμή τιμή, πότε περιμένετε περίπου έτσι να έχετε κατασταλάξει? Ναι, αυτή τη στιγμή με δεδομένο ότι έχει ζητηθεί για πολλωστή φορά συνάντηση με τον Υπουργό, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τι και ποια είναι η τελική του άποψη για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί μην ξεχνάτε ότι είχαμε όλες αυτές τις παλινοδίες μέχρι τις 16 Ιουλίου, ο Υπουργός δεν έβλεπε πρόβλημα, το πρόβλημα αφορούσε την Πανεγιάλιο, άρα κακώς η Πανεγιάλιος είχε εξοφλήσει έγκαιρα τους παραγωγούς, αυτό μας έλεγε, χίλιες φορές να τους είχατε αφήσει στο ελαιός τους να φωνάζουν και ίσως τότε δίναμε σημασία. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε πολλές φορές, πως αντιμετωπίζουμε επικοινωνιακά κάποια πράγματα και όχι ουσιαστικά. Στη συνέχεια, στις 16 του μηνός, υπό τον φόβο ότι οι σταφυδοπαραγωγοί θα πάνε στην Τρίπολη και θα βρεθούν έξω από το πνευματικό κέντρο που μίλαγε ο κύριος Μητσοτάκης, άρον-άρον το πρόβλημα αναγνωρίστηκε ότι οφείλεται στην πανδημία και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και όντως η Πανεγιάλιος είναι ένας συνεταιρισμός και θα βοηθήσουμε. Περάσαν 1,5 μήνας,
Και είχαμε απάντηση στη Βουλή στον κύριο Καραθανασόπουλο και πρόσφατα στον κύριο Λαμπρόπουλο, όπου πάλι ο Υπουργός αναδιπλώνεται και περνάει σε μια διαδικασία. Θα το ψάξουμε, θα το δούμε και έχει ο καιρός. Εμείς, αν δεν δοθεί λύση, και σίγουρα με ένα συλλαλητήριο που θα προκληθεί ενδεχομένως το επόμενο διάστημα, αναγκαστικά οι τιμές βλέπουμε στα τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοεμβρίου να έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε μια πρώτη εικόνα τι μπορεί να γίνει, εφόσον πια το Υπουργείο πια δεν αποφασίσει τι θα πράξει. Κύριε Παζία, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Για να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε άλλα θέματα, να τα συζητήσουμε με την Σύση την Τριάντου. Σύση, καλησπέρα. Πριν ξεκινήσουμε τη θεματολογία μας, να σου πω και μια είδηση της τελευταίας στιγμής που έρχεται από τα δικαστήρια, από την Εισαγγελία Εφετών Καλαμάτας, όπου λίγο πριν τις 11 το πρωί σήμερα πέρασε το κατόφλιο 39χρονος κατηγορούμενος για την δολοφονία της Μόνικας Γκιού στην Κυπαρισία, την οποία θυμίζουμε ότι οι αρχές βρήκαν τσιμεντωμένη και σε εμβριακή στάση λίγο καιρό πριν. Να σου πω ότι με τη σύμφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα πρωτοδικών, ο 39χρονος Ρουμάνος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέως. Η απολογία του ήταν μαραθώνια και καθ' όλη τη διάρκεια της επέμενε στην αθωότητά του και να σου πω επίσης ότι ζήτησε να επεκταθεί η έρευνα και σε άλλα πρόσωπα. Αυτό είναι μάλιστα το σημερινό. Έχουμε αυτή την εξέλιξη λοιπόν. Κρίθηκε προφυλακιστέως ο 39χρονος και βέβαια να δούμε και περισσότερες στοιχεία από την κατάθεσή του έτσι στη συνέχεια. Να πάμε τώρα σε άλλα θέματα και να πάμε στους δασικούς χάρτες. Φαίνεται ότι ξεμπλοκάρει η κατάσταση και αυτό είναι προς όφελος των ιδιοκτητών. Ναι, να σου πω ότι έχει συσταθεί ήδη μια ομάδα εργασίας και πρόκειται για μια πρωτοβουλία και του αρμόδιου υφυπουργού, του κυρίου Αμυρά, και επιμελείται αυτόν τον σχεδιασμό των δασικών χαρτών. Αυτό το οποίο προκύπτει από αυτή τη διαδικασία είναι πως οι εκχερσωμένες εκτάσεις και οι δασωμένοι αγροί είναι δύο βασικές προτεραιότητες. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε βεβαίως ότι οι εκχερσωμένες εκτάσεις είναι εκτάσεις που αποδόθηκαν για καλλιέργεια χωρίς να διαθέτουν κάποιο τίτλο ιδιοκτησίας. Οι δασωμένοι αγροί από την άλλη είναι αγροτικές εκτάσεις που μετά το 1945 εξαιτίας εγκατάλειψης των καλλιεργειών από τους ιδιοκτήτες τους διασώθηκαν. Για τις εκχερσωμένες εκτάσεις και σύμφωνα με αυτό το σχεδιασμό που επεξεργάζεται το αρμόδιο Υπουργείο και σύντομα θα δούμε την υλοποίησή του. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες είναι ότι για αγροτική χρήση θα υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον είναι η καταβολή χρηματικού αντιτίμου, το οποίο ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί, και δεύτερον είναι η ύπαρξη τίτλου από το 2000, για παράδειγμα γονική παροχή ή μια αποδοχή κληρονομιάς. Και με τον τρόπο αυτό θα επιχειρείται να δοθεί μια λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι τωρινό, έχει βαθιά τις ρίζες του στον χρόνο. Να σου πω ότι μέσω αυτή της διαδικασίας προκύπτει ότι είναι προβλήματα τα οποία βρίσκονταν κάτω από το χαλί από 80 χρόνια και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι στη χώρα μας βοσκοτόπια και οι οικόπεδα εμφανίζονται ως δάση και θα πρέπει λίγο έτσι να ξεκαθαρίσει όλο αυτό. Επίσης να σου πω ότι με βάση το νέο σχεδιασμό για τους δασικούς χάρτες, το οποίο βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως πλέον οι εκτάσεις που καλύπτονται από φρήγανα και ασπαλάθους δεν θα χαρακτηρίζονται. Δεν χαρακτηρίζονται πλέον δασικές. Οπότε εκεί είναι ένα ζήτημα το οποίο μένει να συζητηθεί και να διαπιστωθεί πώς θα πορευθεί το Υπουργείο. Σε ό,τι αφορά τώρα τις αντιρρήσεις που έχουν κατατεθεί το 2017, οι περισσότερες δεν έχουν ακόμη εξεταστεί, να σου πω, Δέσποινα. Μέχρι στιγμής για το 55% της χώρας έχουν υποβληθεί γύρω στις 109.000 αντιρρήσεις και μένει να εξεταστούν. Είναι μια διαδικασία δυναμική σε εξέλιξη. Ναι, ναι. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, γιατί είναι σημαντικό έτσι να ξεμπλοκάρει αυτή η κατάσταση, γιατί με τα δασικά πραγματικά έχουν χαθεί περιουσίες. Να πάμε τώρα στο επίδομα θέρμανσης, Σύση, και τι προβλέπετε για φέτος. Έχουμε νέα κριτήρια για να μπορέσουν να λάβουν αυτό το επίδομα περισσότερα νοικοκυριά.
Είναι νέα εισοδηματικά κριτήρια με βάση τα οποία θα χορηγείται πλέον το γνωστό ως επίδομα θέρμανσης. Έως 16.000 ευρώ για τον άγαμο από 12.000 ευρώ που ίσχυε για την περσινή χειμερινή περίοδο επεκτείνεται αυτό το όριο. Έως 26.000 ευρώ για τα ζευγάρια από τις 20.000 ευρώ που ήταν πέρσι. Για κάθε προστατευόμενο μέλος να σημειώσουμε πως θα προσαυξάνεται κατά 3 ή 4.000 ευρώ από 2.000 ευρώ που ανέρχεται μέχρι σήμερα και έως 28.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες από τις 22.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι πέρσι και με προσάυξηση τέκνων, κάθε τέκνο από 3 ή 4.000 ευρώ, κάθε προστατευόμενο τέκνο. Για να λάβουν το επίδομα τα νοικοκύρια θα πρέπει προφανώς να ακολουθήσουν μια διαδικασία ξεκινώντας υποβάλλοντας την σχετική αίτησή τους στην πλατφόρμα My Thermancy της ΑΔΕ. Χρειάζεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου, ονοματεπώνυμο, αριθμός εξαρτώμενων τέκνων, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στην πλατφόρμα την οποία προαναφέραμε. Μάλιστα. Για να πάμε και σε ένα άλλο έτσι, ξεχωριστό θέμα έτσι, και δυσάρεστο θα λέγαμε γιατί βρέθηκε μια νεκρή φάλαινα. Ξεβράστηκε λοιπόν στην ακτή της Μαραθούπολης. Ναι, είναι ένα λυπηρό γεγονός. Σήμερα στη Μαραθούπολη κατεγράφει αυτή η εικόνα. Ένα άτυχο θηλαστικό βρέθηκε νεκρό, μάλιστα σε προχωρημένη σύψη στην περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή της Μαραθούπολης. Πρόκειται για 8 περίπου μέτρα μήκος το θηλαστικό αυτό, το οποίο πιθανολογείται πως χτυπήθηκε από προπέλα πλοίου, δίχως αυτό να έχει ξεκαθαριστεί πώς ακριβώς συνέβη. Στο σημείο επενέβησαν λιμενικοί υπάλληλοι του λιμεναρχείου Πύλου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν τελικά θα μεταφερθεί στα βαθιά της θάλασσας προκειμένου να βυθιστεί ή θα χρειαστεί να υπάρξει μια επιπλέον επέμβαση για να θαυθεί πυξηράς. Θα το μάθουμε αυτό στην πορεία της ημέρας. Μάλιστα. Λυπηρίως όπως και να έχει όμως η είδηση, ναι. Δέσποινα. Αυτά λοιπόν με τη... Έχουμε άσχημα, έτσι, συνέχεια μην... στις λυπηρές ειδήσεις, ωστόσο, Δέσποινα, και αυτή είναι ακόμη είναι πιο σοβαρή. Έχουμε μία ακόμη απώλεια, μία ακόμη προσθήκη στη μακάβρια λίστα του κορονοϊού. Μία γυναίκα η οποία απεβίωσε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας νωρίτερα σήμερα, η οποία εκεί νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, 88 ετών να σου πω. Είναι ένα ακόμη θύμα του κορονοϊού. Να σου πω ότι σήμερα στην κλινική COVID νοσηλεύονται 24 ασθενείς, έχουν δοθεί 9 εξιτήρια. Στη ΜΕΘ COVID νοσηλεύονται 2 ασθενείς, εκ των οποίων ένας είναι διασωληνωμένος. Το ευχάριστο ίσως της ημέρας είναι πως ένας 40χρονος άνδρας αποσωληνώθηκε από την κλινική ΜΕΘ COVID. Στις 4 του μηνός, την χθεσινή ημέρα, αξιολογήθηκαν 10 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Το ανησυχητικό είναι πως σε ό,τι έχει να κάνει με τα κρούσματα χτυπάμε ένα καμπανάκι, γιατί φτάνουμε πάλι τις 3.000, είμαστε 2.876 νέα κρούσματα σήμερα, είχαμε 34 θανάτους, έχουμε 334 διασωληνωμένους. Ωραία. Σε επίπεδο είναι άσχημη, παραμένει άσχημη η εικόνα, Σύση, να σε ευχαριστήσουμε. Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε κάτι έτσι που είδαμε χθες. Ήταν η ταυτόχρονη κατάρρευση του Facebook και των εφαρμογών Instagram και WhatsApp. Και βέβαια είχαν μια συνέπεια των blackout σε μια πλατφόρμα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν πάνω από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Θα συζητήσουμε αυτό που είδαμε χθες και που πραγματικά έτσι αρκετούς προβλημάτισε με τον κύριο Σταύρο Στούπα, αναλυτής είναι ο κύριος Σταύρος Στούπας, πληροφορικής και προγραμματιστής. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Ιωβούλου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Κύριε Στούπα, έτσι είχαμε χθες αυτό το blackout, θα λέγαμε, στο Facebook. Όλοι ψάχναμε και δεν ξέραμε τι γινόταν έτσι αρχικά. Και αυτό έμεινε για αρκετές ώρες έτσι εκτός. Ναι, περίπου έξι ώρες ήταν το διάστημα που παγκόσμια έμειναν έξω οι πλατφόρμες Facebook, Instagram και WhatsApp. Πώς έτσι το σχολιάζετε εσείς αυτό? Καταρχήν είναι μια ευκαιρία για συζήτηση. Γιατί όταν αυτής της κλάσης οι εταιρείες παγκοσμίας δυναμικής
με 2 δις ενεργούς χρήστες καθημερινά. Μιλάμε για νούμερα τεράστια. Όταν αυτές οι εταιρείες λοιπόν δεν καταφέρουν να είναι τόσο ασφαλείς με συστήματα backup και μένουν 6 ώρες εκτός ανενεργές, με συνέπεια αυτές οι 6 ώρες να φαίνονται σαν να μην υπάρχουν αυτές οι εταιρείες. Τα DNS τους, δηλαδή τα domain τους, τα ονόματά τους, φαινόντουσαν σαν να μην είχαν δημιουργηθεί ποτέ. Ήταν προς διάθεση δηλαδή και προς πώληση, και αυτό από εκεί καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση της ασφάλειας δεδομένων και το πόσο θα πρέπει να απασχολήσει και όλους εμάς το θέμα αυτό. Φαντάζομαι τώρα πλέον μπαίνει και αυτό, γιατί όλοι ανησυχούμε γενικότερα, μήπως μας πάρουν τα δεδομένα, μήπως γίνει κάτι. Με αυτό που έγινε βλέπουμε ότι η ανησυχία εντείνεται ακόμα περισσότερο για την ασφάλεια των δεδομένων των δικών μας, των απλών πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων παράλληλα. Έτσι ακριβώς. Εμείς με αφορμή αυτό που έγινε χθες, θα ήθελα να σταθούμε όλοι σε αυτό το γεγονός για να προβληματιστούμε. Εμείς τα τελευταία χρόνια είμαστε όλοι δικτυωμένοι. Όλοι χρησιμοποιούμε το ίντερνετ, όλοι χρησιμοποιούμε πλατφόρμες για να επικοινωνούμε μεταξύ μας και δυστυχώς το κάνουμε μέσα σε μια αφέλεια, θα έλεγα εισαγωγικά, ίσως και να μας βολεύει το να παραμένουμε αδιάβαστοι σε αυτά τα θέματα, ίσως να μην μας έχουν προβληματίσει αρκετά, αλλά αν σκεφτείτε ότι πριν 30 χρόνια ήμασταν στα σπίτια μας με ανοιχτές τις πόρτες και ξεκλείδονται τα μπατζούρια και τις πόρτες και κοιμόμασταν. Κάπως έτσι θα παρομοίαζα και τη σημερινή κατάσταση. Δηλαδή όλοι είμαστε χρήστες του ίντερνετ και έχουμε υπολογιστές, τηλεοράσεις, δικτυωμένες με τον έξω κόσμο, αλλά είναι σαν να έχουμε αφήσει ξεκλείδωτο το σπίτι μας και τα μπατζούρια. Δηλαδή ασφάλεια δυστυχώς δεν μας απασχολεί. Είτε δεν ξέρω πώς το είναι, έχει δει. Είναι γιατί δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, κύριε Στούπα. Δεν έχουμε έτσι καταλάβει έτσι ότι είναι πολύ επικίνδυνο τελικά. Έτσι ακριβώς είναι. Όταν ανοίγεις την πόρτα στο διαδίκτυο και μπορείς και επικοινωνείς με τον έξω κόσμο μέσω ενός καλωδίου, μέσω του ίντερνετ, αυτό σημαίνει ότι και οι έξω μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σου, είτε ενημερώνοντάς σε, είτε και χωρίς να σε ενημερώσουν. Μπορούν δηλαδή μέσω αυτού του καλωδίου, μέσω αυτού του δικτύου, να μπουν στον υπολογιστή σου, να μπουν στην τηλεόρασή σου, τη smart τηλεόραση που έχεις αυτή τη στιγμή. Οτιδήποτε είναι συνδεδεμένο με το διαδίκτυο, αν δεν έχεις προβλέψει να έχεις ασφάλεια στο χώρο που έχεις βάλει το διαδίκτυο, και δεν λέω μόνο ένα password να έχεις βάλει, ενώ να έχεις βάλει antivirus, να έχεις βάλει προγράμματα γονικού ελέγχου, εφόσον έχεις παιδιά που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Με λείπει, επειδή είμαι από τους πρώτους που έχω κάνει στην Καλαμάτα ημερίδα στο πνευματικό κέντρο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Την είχα κάνει πριν 13 χρόνια με τα εκπαιδευτήρια Μπουγά. Με λείπει, θα σας πω ότι ακόμα και σήμερα, 1% οικογένειες έχει γονικό έλεγχο στα παιδιά της, στη χρήση, στις συσκευές που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους στη χρήση ίντερνετ. Μετά από τόσα χρόνια. Θεωρούμε όλοι ότι είναι μόνο ψυχαγωγία το διαδίκτυο, ότι είναι τόσο δηλαδή χαλαρά τα πράγματα όπως φαίνονται. Τελικά χρειαζόμαστε εκπαίδευση για τη χρήση του διαδικτύου, κύριε Στούπα, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή μας παρέχει τόσες πολλές δυνατότητες, αλλά όπως βάλαμε συναγερμούς στα σπίτια μας, όπως βάλαμε τριπλές κλειδαριές για να είμαστε κάπως ασφαλείς όταν τα πράγματα έγιναν πιο πονηρά στην κοινωνία, το ίδιο ακριβώς πρέπει να κάνουμε και για τη χρήση του διαδικτύου. Θα πρέπει να έχουμε antivirus, θα πρέπει να έχουμε firewall, θα πρέπει να έχουμε, αν έχουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή αν είμαστε σε επαγγελματικό χώρο που κρατάμε πελατών μας ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να έχουμε βάλει ειδικά συστήματα ασφάλειας που φιλτράρουν τα δεδομένα που μπαίνουν στην επιχείρηση και αυτά που βγαίνουν. Ξέρετε, το πρόβλημα χθες στη Facebook δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς έφταιγε, αλλά υποθέτουν ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να προήλθε είτε από εργαζόμενο μέσα στην επιχείρηση που έκανε κάποια λάθος κίνηση ή κάποια σκόπιμη κίνηση, είτε και από επιχείρηση εκτός από ομάδες, ξέρω εγώ, hacker όπως τους λέμε με απλά λόγια, οι οποίοι θέλησαν να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα στην εταιρεία αυτή. Φανταστείτε ότι το ίδιο πράγμα στη μικρογραφία τη δικιά μας μπορεί να συμβεί και στις δικές μας επιχειρήσεις στη δικιά μας την κοινωνία εδώ, που αυτό συμβαίνει, θα ήθελα να πω.
Ναι. Και συμβαίνει έτσι το τελευταίο διάστημα, έχουμε αρκετά έτσι, περιστατικά απάτης μέσω διαδικτύου. Έτσι ακριβώς. Θα έχετε ακούσει τα πολλά phishing mail που λαμβάνουμε από τράπεζες, υποτίθεται. Μας στέλνουν ένα mail που είναι πολύ καλά επεξεργασμένο, να φαίνεται σαν να μας το στέλνει η ίδια η τράπεζα και μας ζητάει τους κωδικούς μας. Σας ενημερώνω, επειδή τυχάνει να είναι και η δουλειά μου αυτή, πάρα πολλοί συμπολίτες μας έχουν δώσει τους κωδικούς τους και τους έχουν μεταφέρει χρήματα σε άλλους λογαριασμούς στο εξωτερικό ή ακόμα και στο εσωτερικό. Ξέρετε, έναρξη λογαριασμού μπορεί να κάνει οποιοδήποτε σε μια τράπεζα και να έχει δώσει ψευδή στοιχεία ή να έχει δώσει τα στοιχεία ενός ανθρώπου ο οποίος δεν μένει κάπου συγκεκριμένα. Συνήθως χρησιμοποιούν ξένους μετανάστες που μπορεί να μην έχουν μια μόνη επικατοικία και τους ανοίγουν ένα λογαριασμό σε μια τράπεζα και βγάζουν μια κάρτα χρεωστική. Και μετά αυτούς τους χρησιμοποιούν σαν γέφυρα για να μεταφέρουν τα χρήματα που μπήκαν στο δικό σας υπολογιστή και κατάφεραν να πάρουν τους κωδικούς του web banking, τα μεταφέρουν σε αυτούς και με μια κάρτα τα τραβάνε και μετά η τράπεζα δεν μπορεί να σας καλύψει γι' αυτό. Έχουμε προσπαθήσει να βρούμε λύση, λέει, σε συνδημότες μας και δεν τα έχουμε καταφέρει. Όπως και σε επιχειρήσεις αντίστοιχα γίνεται το ίδιο πράγμα. Μας έχουν τύχει περιστατικά στο πρόσφατο παρελθόν που μπαίνουν, έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι αυτοί στον υπολογιστή σας, στέλνουν σε έναν πελάτη σας ένα email για μια προσφορά ή μια προφόρμα για μια παραγγελία και αλλάζουν το IBAN στο κάτω μέρος και βάζουν το δικό τους IBAN και ο πελάτης κάποιες φορές την πατάει και βάζει την προκαταβολή ή τα χρήματα που έχουν συνοηθεί στο mail στο IBAN της εταιρείας που έχει ο hacker. Και τα λεφτά αυτά βρίσκονται κάπου αλλού στην Τσεχία. Είναι δύσκολο να βρεις με τα άκρη γιατί τα κάνουν bitcoin. Είναι αυτό που λέμε είναι να μην μπλέξεις. Και ο μόνος τρόπος για να αποφύγεις όλο αυτό το προβλήμα... Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να αποφεύγουμε έτσι τέτοιες απάτες? Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να απευθυνθούμε σε αυτούς που μας υποστηρίζουν σε θέματα πληροφορικής και να ζητήσουμε ενημέρωση για το πώς μπορούμε να ασφαλίσουμε το σπίτι μας, το προσωπικό μας λάπτοπ δηλαδή ή το κινητό μας και κατ' επέκταση μετά και την επιχείρησή μας και οπουδήποτε κάνουμε χρήση του διαδικτύου. Όσα ωφέλη μας δίνει το διαδίκτυο, άλλες τόσες ζημιές μπορεί να μας προκαλέσει αν δεν έχουμε προνοήσει. Είναι δύσκολο και πολυδάπανο, έτσι να πούμε και κάποια πράγματα χρηστικά, ναι, για έναν απλό πολίτη που έχει έναν υπολογιστή, έχει μέσα τα προσωπικά του αρχεία, τις φωτογραφίες του, οτιδήποτε έτσι έγγραφα. Πώς μπορεί να θωρακιστεί προκειμένου να μην πέσει έτσι θύμα απάτης? Σίγουρα ένας απλός πολίτης θα πρέπει να έχει ένα antivirus και ένα firewall εγκατεστημένο στον υπολογιστή του. Αυτό είναι ένα κόστος από 20 έως 50 ευρώ ετησίως. Mm-hmm. Ανάλογα και πρόγραμμα θα βάλει και το πόσο πολύ ασφάλεια θέλει να έχει στα cloud. Υπάρχουν πάρα πολλές. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι να μην μπει κάποιος στον υπολογιστή μας και μας πάρει τα δεδομένα μας. Αλλά πολλές φορές έχουμε και το πρόβλημα ότι ανοίγουμε έναν ιό, ένα αρχείο που πάλι κάποιος μας το έστειλε επίτηδες, όχι σε εμάς προσωπικά, το στέλνουν μαζικά τα mail αυτά σε πολύ κόσμο και το ανοίγουμε και τα αρχεία όλα που έχουμε στον υπολογιστή μας κρυπτογραφούνται και χάνουμε όλα μας τα δεδομένα. Άρα το πρόβλημα αυτό μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αν έχουμε ένα cloud backup. Οπότε καθημερινά τα δεδομένα μας τα κρατάμε και κάπου εκτός του υπολογιστή μας που είναι με ασφάλεια, όπως είναι στη Microsoft, στην Amazon και σε όλα αυτά τα cloud backup που υπάρχουν. Και έτσι μπορούμε να βρούμε τέτοιες λύσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι πολλά τα χρήματα που χρειάζεσαι για να ασφαλίσεις τα δεδομένα σου σε σχέση με αυτά που χαλάμε για να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία. Και φαντάζομαι για επιχειρήσεις χρειάζονται περισσότερα πράγματα, έτσι, να διασφαλίσουν και τα αρχεία των πελατών τους και έτσι, πιο σημαντικά έτσι, αρχεία. Ξέρετε, κυρία Ηλιοπούλου, εγώ θα θέλω σήμερα να σας προβληματίσω όλους. Επειδή εγώ από την εταιρεία μου υποστηρίζω περισσότερες από 500 επιχειρήσεις στη Μεσσηνία και δεν θα ήθελα να πω ότι το κάνουμε γιατί θέλουμε να πουλήσουμε. Εγώ δεν λέω ελάτε σε μένα να σας πω εγώ τι θα κάνετε. Εγώ λέω πηγαίνετε σε αυτούς που σας υποστηρίζουν στα θέματα πληροφορικής. Γιατί όμως το λέω? Υπάρχουν επαγγέλματα και οι περισσότεροι κρατάμε στα αρχεία του υπολογιστή μας ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είτε ότι μπαίνει ένας hacker, ας τον βάλουμε σε εισαγωγικά, ας το λέμε έτσι γιατί το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος που τα λέμε αυτή τη λέξη, στον υπολογιστή ενός γιατρού.
ο οποίος κρατάει τις εξετάσεις των ασθενών του, τα προσωπικά τους θέματα, τα φάρμακα που παίρνουν, και βγάζουμε αυτή τη λίστα αύριο το πρωί, την παίρνει αυτός ο hacker και τη βγάζει σε διάφορα blog εδώ στην Καλαμάτα. Και αρχίζει και λέει ότι ο Σταύρος ο Στούπας έχει αυτό το πρόβλημα υγείας, θα το βγάλει ανώνυμα. Ναι. Θα βρει μια ιστοσελίδα που τη διαβάζουμε όλοι και αυτό γιατί θα το κάνει, για να εκβιάσει τον γιατρό και θα του πει ότι κοιτάξτε να δείτε, αν δεν μου δώσετε ένα bitcoin, εγώ αύριο το πρωί θα βγάλω και άλλα προσωπικά δεδομένα των πελατών σας στα blog στην Καλαμάτα. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο τραγικό είναι αυτό και για τον ίδιο τον επαγγελματία, τον άνθρωπο που παθαίνει, και για όλο τον κόσμο που επηρεάζεται. Δηλαδή, το ότι κρατάμε δεδομένα στον υπολογιστή δεν σημαίνει, αν δεν τα έχουμε ασφαλίσει, νομίζω ότι είναι σαν να έχουμε ένα χρηματοκιβώτιο με λεφτά που το έχουμε ανοιχτό. Και τα λεφτά δεν είναι δικά μας, είναι και των πελατών μας, ξέρω εγώ, και οπότε αυτό που θα πάθουμε, αν μας τα πάρουν, θα είναι τραγικό, θα έχει τραγικές συνέπειες για μας. Πραγματικά μας προβληματίσατε, κύριε Στούπα, θα λέγαμε, γιατί όλοι μας νομίζουμε ότι απλά έχουμε έναν υπολογιστή, τον χρησιμοποιούμε, γιατί εντάξει και το διαδίκτυο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, αλλά από εκεί και πέρα εγκυμονούν πάρα πολλοί κίνδυνοι από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και θα πρέπει όλοι να θωρακιστούμε απέναντι σε αυτόν. Έτσι ακριβώς. Για να πάμε τώρα και στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, στα My Data που πρέπει πλέον να έχουν οι επιχειρήσεις. Για πείτε μας γι' αυτό. Γιατί είναι ένα καινούριο στοιχείο που μπαίνει πλέον στη ζωή των επιχειρήσεων και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να το διαχειριστούν. Λόγω της πανδημίας πήρε αρκετές παρατάσεις. Τα My Data ήταν ένα σκεπτικό της κυβέρνησης που το έχει αναπτύξει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Αλλά επειδή πέσαμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, έδωσε 3-4 φορές παράταση, με συνέπεια να έχουμε φτάσει στο τελευταίο τρίμηνο του 2021 και να μην έχει δοθεί άλλη παράταση. Έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του από 1η Οκτώβρη. Έχει την απέτηση το Υπουργείο πλέον από όλες τις επιχειρήσεις να ανεβάζουν τα παραστατικά πωλήσεών τους στην ΑΔΕ, στην εφορία. Και θέλει να τα ανεβάζουν σε πραγματικό χρόνο. Δηλαδή, κόβεις ένα τιμολόγιο σήμερα και πρέπει σήμερα η εφορία να γνωρίζει σε ποιον το έκοψες και με τι αξία. Το ελαφρυντικό που έχουμε αυτή τη στιγμή για αυτές τις μέρες που μιλάμε και ίσως και μέχρι το τέλος του χρόνου, χωρίς να έχει όμως αυτή τη στιγμή επίσημα ανακοινωθεί, είναι ότι δεν υπάρχουν κάποιες κυρώσεις, κάποια πρόστιμα αυτή τη στιγμή για όσους δεν το κάνουν. Βέβαια, ο νόμος λέει ξεκάθαρα ότι οι επιχειρήσεις όλες είναι υποχρεωμένες το 2021 να ανεβάσουν τις πωλήσεις τους στο My Data. Από την αρχή του χρόνου. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα, αν κάποιος βάλει ένα πρόγραμμα τιμολόγησης για να κόβει ηλεκτρονικά τα τιμολόγια του, είναι υποχρεωμένος από το Γενάρη του 2021 να ανεβάσει αυτές τις πωλήσεις στο My Data. Δηλαδή, θα πρέπει να καθίσει ο ίδιος με το χέρι να τις καταχωρήσει. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί θα έλεγα και ως ανέφικτο αυτή τη στιγμή, μέσα σε 3 μήνες, όλες οι επιχειρήσεις να προλάβουν να βάλουν μηχανογράφηση και πρόγραμμα, και πόσο μάλλον όταν όλη αυτή η διαδικασία δεν έχει λάβει και κάποια επιδότηση. Δηλαδή, δεν έχει δοθεί και κάποιο βάουτσερ για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις που πολλές από αυτές έχουν περάσει δύσκολα τελευταίους 18 μήνες και δεν έχουν πόρους για να επενδύσουν και πάλι, όσο και αν φαίνονται λίγα ή πολλά τα χρήματα. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια επένδυση των 500 ευρώ, αλλά για άλλες επιχειρήσεις μπορεί να είναι και των 3.000 ευρώ επένδυση. Είναι ένα κόστος που ακόμα η κυβέρνηση δεν έδωσε κάποια παροχή για να διευκολύνει κάπως οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα. Και μιλάμε για όλες τις επιχειρήσεις και τις μικρές. Ναι, μιλάμε για όλες τις επιχειρήσεις, ακόμα και για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος. Μιλάμε για οποιονδήποτε εκδίδει τιμολόγιο, δικηγόρους, γιατρούς, ηλεκτρολόγους, όποιος εκδίδει τιμολόγιο χειρόγραφο, πλέον είναι παράνομος. Θα έπρεπε να το κάνει μέσω προγράμματος τιμολόγησης. Και βέβαια θεωρώ δεν είναι εύκολη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, ένας απλός αγρότης, για παράδειγμα, που κόβει ένα τιμολόγιο, μπορεί να το κάνει αυτό. Πρέπει να έχει και κάποιες γνώσεις, έτσι δεν είναι? Θα πρέπει να έχει τις ελάχιστες γνώσεις χρήσης υπολογιστή. Εάν όντως δεν γνωρίζει να χρησιμοποιεί υπολογιστή, ναι, θα δυσκολευτεί. Αλλά δυστυχώς σε μια κοινωνία που πάει μπροστά σε τόσα θέματα τεχνολογίας, θα πρέπει η πληροφόρηση για τον τζίρο που κάνει κάθε κοινωνία ανά κλάδο να φτάνει γρήγορα στα κέντρα αποφάσεων. Και δυστυχώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε για άλλη μια φορά.
Έτσι, κύριε Στούπα, ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, τι θα λέγατε και με αφορμή όσα είδαμε χθες με το Facebook και όλα όπως εξελίσσονται και αυτά που είπαμε, γιατί μας προβληματίσατε πραγματικά, γιατί πλέον, όπως το είπατε, παραστατικά δεν είμαστε όπως παλιά που είχαμε ανοιχτά τα παράθυρά μας και τις πόρτες μας. Όπως ασφαλίζουμε λοιπόν τις πόρτες και τα παράθυρα σήμερα, αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας και για το διαδίκτυο. Επειδή είμαι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πληροφορική από το 1995, θα πω ότι η εξέλιξή της πάντα μας έλυνε προβλήματα και όσοι από εμάς μπορούσαμε και προσαρμοζόμασταν σε αυτή την εξέλιξη, είχαμε περισσότερα ωφέλη και λιγότερα προβλήματα μας δημιουργούσε. Όσοι έμεναν πίσω και δεν αποδέχονταν την εξέλιξη αυτή της τεχνολογίας, γιατί ήθελαν να μείνουν πιο παραδοσιακοί. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι κακό. Εντάξει, μπορεί και να είναι και καλό όταν θες να μείνεις σε κάποια πράγματα λίγο πιο πίσω και πιο ρομαντικά να τα βλέπεις. Αυτό όμως δυστυχώς με την ταχύτητα που τρέχει η εξέλιξη αυτή τη στιγμή και όπως βλέπετε γύρω σας αυτοκίνητα χρησιμοποιούν πληροφορική. Μπαίνουμε τώρα σε ένα αυτοκίνητο μέσα λέει που δεν έχει καύσιμο, δεν έχει μηχανή, λειτουργεί με ρεύμα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τρέχουν ραγδαία και άρα ναι, θα μπορούσα να πω ότι όπως λέγαμε παλιά, αναλφάβητοι δεν θεωρούνται αυτοί που δεν ξέρουν να γράψουν, αλλά αυτοί που δεν ξέρουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία. Νομίζω ότι πλέον αυτή τη στιγμή ζούμε όντως την εξέλιξη αυτή στο μέγιστο βαθμό της και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε ταχύτητες ανθρώπων οι οποίοι είτε αυτή η εξέλιξη θα τους δημιουργεί μεγάλη ανεργία και δεν θα μπορούν να τους χρησιμοποιήσουμε δηλαδή κάπου, δεν μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε κάπου. Σίγουρα θα έχουν πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητά τους όσοι δεν θα γνωρίζουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Άρα πρέπει όλοι να κάνουμε την καρδιά μας πέτρα, είτε την αγαπάμε είτε όχι την τεχνολογία και να αφαιρώσουμε χρόνο. Υπάρχουν πολλά σεμινάρια που γίνονται σε ΚΕΚ και δωρεάν για να εξοικειωθούμε με τη χρήση τεχνολογίας. Θα πρέπει όλοι ανεξαρτήτου ηλικίας να ακουμπήσουμε και να προσπαθήσουμε να μάθουμε πώς να κάνουμε σωστή χρήση αυτής. Βέβαια, κύριε Στούπα, το θέμα αυτό έχει μεγάλη συζήτηση και ίσως να μας δοθεί και πάλι ευκαιρία να το συζητήσουμε, γιατί ναι μεν οι μεγαλύτεροι ίσως να θέλουν περισσότερη εξοικείωση με την τεχνολογία. Τα μικρά παιδιά από πολύ μικρή ηλικία είναι πιο εξοικειωμένα και με το ίντερνετ και με όλα έτσι, και με το διαδίκτυο. Και εκεί πρέπει να στρέψουμε αλλού το βλέμμα μας, πώς να τα προστατέψουμε. Έτσι δεν είναι? Ξέρετε, συμφωνώ μαζί σας ότι η κατάχρηση, όπως και σε ό,τι και αν κάνουμε, δεν είναι καλή. Πάντα δημιουργεί πρόβλημα η κατάχρηση. Σκεφτείτε όμως ότι σε μια δεκαετία θα είμαστε σε μια κοινωνία τεχνητής νοημοσύνης. Θα έχουμε αυτά τα παιδιά που σήμερα, όπως λέτε, παίζουν στα δάχτυλα την τεχνολογία, στα κινητά, στα τάμπλετ, στους υπολογιστές. Αύριο θα είναι οι άνθρωποι που θα δουλεύουν και θα επικοινωνούν με τα μηχανήματα μέσω της I.O. Συνθήκης, το Internet of Things που λέμε εμείς, θα μπορούν να επικοινωνούν με τα μηχανήματα με το συναίσθημα, με τη σκέψη τους. Δηλαδή έρχονται πράγματα στην κοινωνία που δεν θα είναι απαραίτητο να ακουμπάς τη συσκευή για να επικοινωνείς μαζί της και να τη χρησιμοποιείς. Είναι πάρα πολλά πράγματα που έρχονται στο άμεσο μέλλον που δεν θα πρέπει να μείνουμε στο φόβο της χρήσης του κινητού από ένα παιδάκι, της κατάχρησης, ναι, να μείνουμε εκεί και να μπορέσουμε να το μειώσουμε. Η χρήση όμως είναι αναπόφευκτη για να μπορεί αυτό το παιδί να ενταχθεί στην κοινωνία του μέλλοντος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβαση, κύριε Στούπα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε. Να είστε καλά. Γεια σας. Για να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, γιατί χθες η ταυτόχρονη κατάρρευση του Facebook με των άλλων εφαρμογών του, του Instagram και του WhatsApp, σίγουρα αναστάτωσε τους νέους πιο πολύ, που έτσι το χρησιμοποιούν για πολλές ώρες και το έχουν έτσι εξάρτημα, πάντα μαζί τους ως εξάρτημα για να επικοινωνούν με τους φίλους τους και όχι μόνον. Για να δούμε ένα ρεπορτάζ, να δούμε πώς το είδανε το χθεσινό. Τι μπαλέψαμε. Αυτή είναι η προσέγγιση των νέων που ξοδεύουν αρκετές ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η χθεσινή κατάρρευση προβλημάτισε τους περισσότερους.
Ειδικά στη γενιά από 15 μέχρι 25 που επικοινωνεί με αυτόν τον τρόπο, με αποτέλεσμα να αναζητά άλλες διεξόδους. Σπίτι καθόμασταν μόνο YouTube, καθόλου Instagram. Εντάξει, καλά περάσαμε, πάντως δεν είχε και τίποτα. Έπεσα για ύπνο. Είμαστε λίγο εξαρτημένοι και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Εντάξει, έχουμε βρει τρόπους εδώ στα Καλαμάτα. Οι μεγαλύτερες ηλικίες μοιάζει να αντιμετωπίζουν διαφορετικά, ευτυχώς, την κατάσταση. Εντάξει, ταινία, διάβασμα, βιβλίο, οι δραστηριότητες. Πιο πολύ προσπαθώ να έχω άλλες διεξόδους και δεν είμαστε εξαρτημένοι αυτό. Και εκεί βρίσκεται το κλειδί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αφενός να αποκτήσουμε την κλασική επικοινωνία για να έχουμε πραγματικούς φίλους και αφετέρου να δούμε κατάματα την πραγματικότητα. Εντάξει, καλό για να επικοινωνούμε, αλλά είναι θυστικό. Μιλάω, παρακολουθώ, βλέπω κάνα βιντεάκι εκεί πέρα, το βαριέμαι. Γενικά εγώ το έχω έτσι μόνο για να μιλάω, δεν πολύ ασχολούμαι και τέτοια. Έχω στον ελεύθερό μου χρόνο, μερικές φορές κάθομαι πολλές ώρες. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.